Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Πολυσάρι. Θέλω να ευχαριστήσω τα τρία πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στο μικρό σαλόνι εδώ του πόλης και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα. Αρκετοί φίλοι έρχονται ακόμη στην χώρα που κάποιοι έχουν ακούσει, έχουν καθίσει έξω και θα το ακούνε, θα το απολαύσουν. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις φίλους που θα ακούσουν τη συζήτησή τους, τον εξαιρετικό επιστήμονα Μιχάλη Βλέτζα, τον φίλο φιλόσοφο Θεοφάνη Τάση και τον καλό μας φίλο επιχειρηματία Γιώργο Νικολετάκη. Κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο του Θεοφάνη, κυκλοφόρησε από Τσεκός Αρμός. Προλογίζω εγώ και ο αδελφός μου εδώ, αλλά ευχαριστούμε Τσεκός Αρμός για αυτή την ωραία ευκαιρία και όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ. Να θυμίσω ότι τα βιβλία υπάρχουν στην είσοδο του χώρου και νομίζω ότι η οικοδεσπότης από εδώ και πέρα είναι ο κ. Νικολετάκης. Λοιπόν, χαίρετε σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι η συζήτηση εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικό το τι έγινε τα πρώτα 10 λεπτά εκεί έξω με τον κύριο Μιχάλη Βλέτσα και τον κύριο Θεοφάνη Τάση. Δεν χρειάζονται συστάσεις και χωρίς περαιτέρω λόγια θέλω να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί της, του θέματος που έχουμε σήμερα. Θέλω να πω μόνο μία σημείωση, δεν είναι σύσταση, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί η θεματική σημερινή, ανθρωπότητα 2.0 την έχουμε ονομάσει, θα δείτε πώς ξεδιπλώνεται και η συζήτηση, είναι μια θεματική η οποία ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό κυρίως να γίνεται επίκεντρο της συζήτησης, όχι της πολιτικής, αλλά της ατζέντας των ανθρώπων στην επιστήμη και στην επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζει κανείς, το αντιμετωπίζουν ως πολυτέλεια, θα λέγαμε. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι όχι απλά έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, και οι κοινωνίες, οι υπεύθυνες το βάζουν μέσα πια στην ατζέντα της συζήτησης, της δημόσιας συζήτησης. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχισμένος και αυτό συζητούσαμε και πριν με τον Θεοφάνη, ότι αυτή είναι μια αφορμή, έχοντας και τον κύριο Βλέτσα μεγάλη τιμή να είναι σε αυτή τη συζήτηση, να γίνει να ξεκινήσει και μια τέτοια συζήτηση στη δημόσια σφαίρα και στην Ελλάδα. Έχει ήδη ξεκινήσει προφανώς, δεν είμαστε πρωτοπόροι, αλλά να γίνει κεντρική αναφορά. Δεύτερη πολύ μικρή σημείωση, ότι η χαρά είναι μεγάλη γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι ενώ θα τους προκαλέσουμε, μάλλον δεν χρειάζεται και πολύ πρόκληση, και οι δύο είναι τρομερά κομπλεξάριστοι να θέσουν τον εαυτό τους σε εγρήγορση και να αναλάβουν το ρίσκο να μην προστατεύσουν μια δημόσια εικόνα που είναι πολύ ψηλά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προβοκάρουν ένας τον άλλον και το προβοκάρουν με καλή έννοια, μην το παρεξηγήσουμε, για να παραχθεί καινούργια γνώση και εμπειρία. Και η σημείωση είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φιλική, σχεσιακή σκέψη για, κατά βάση, αλλά θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις αντιθέσεις εδώ πέρα, προκειμένου να ανάψει ο διάλογος όπως έγινε εκεί έξω. Και σας λέω ένα προήμιο. Εκεί έξω η τελευταία φράση ήταν, νομίζω που είπε ο κύριος Βλέτσας, ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε την αξία της φιλοζωίας, γιατί θα είμαστε αργότερα ενδεχομένως τα pets
τα κατοικίδια των μηχανών. Έτσι τελείωσε η συζήτηση έξω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Δεν κάνω την εισαγωγή για το βιβλίο. Το βιβλίο, απλά να πω ότι για εμένα είναι η αφορμή της συζήτησης, έτσι. Το βιβλίο επιμέλεια αυτού στην εικονιστική κοινωνία. Το έχουμε φάει το βιβλίο και το έχουμε φάει και στην εταιρεία και στην ομάδα μας. Το διαβάζουν γιατί είναι 25 χρονών μέσω των παιδιών στην ηλικία μας, στην ομάδα μας. Και αν μη τι άλλο, εμείς και αν είμαστε τα εικονιστικά υποκείμενα. Αυτό διαβάστε το, είναι η μόνη προτροπή. Είναι εκεί το βιβλίο, είναι ένας, δεν δίνει συνταγές επιτυχίας, αλλά δίνει πολλές παραστάσεις. Είναι ένας μπούσουλας για να ακολουθήσουμε με συνέπεια τις αξίες και αυτά που μας κάνουν να σηκωνόμαστε κάθε πρωί. Θα το δείτε μόνοι σας και ενδεχομένως θα αναφερθούν και πολλά αποσπάσματα στη συζήτηση. Κύριε Μπλέτσα, ξεκινάμε και θα προσπαθήσω να περιορίσω τη δικιά μου συμμετοχή στη συζήτηση, γιατί εδώ οι άνθρωποι ήρθαν για εσάς και τον κύριο Κάση. Είσαστε, κατατάσσεστε στους αισιόδοξους, διορθώσατε με όποτε θεωρείτε ότι κάνω λάθος. Κατατάσσεστε στους αισιόδοξους σχετικά με το πώς έρχεται η... πώς θα υποδεχτούμε την τεχνητή νοημοσύνη και ότι η δυνατότητα είναι στο χέρι μας προκειμένου να μην γίνουμε τα κατοικίδια ή και αν γίνουμε τα κατοικίδια της μηχανής να είναι αυτό κάτι το οποίο γίνεται με φιλικούς όρους. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε έξω. Περνώντας από το Artificial Narrow Intelligence στο General Intelligence, που είναι τώρα το επόμενο βήμα, το οποίο σε μια συνέντευξη είπατε ότι ενδεχομένως και να το ζήσουμε, πώς βλέπετε τον άνθρωπο να το υποδέχεται αυτό, θα είμαστε προετοιμασμένοι? Δεν ξέρω αν θα είμαστε προετοιμασμένοι, ποτέ δεν είμαστε προετοιμασμένοι για μεγάλες αλλαγές. Θέλω να πω ότι ενώ πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, αυτό είναι μια ασφαλής πρόβλεψη. Γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την έχουν κάνει άνθρωποι πολύ πιο σημαντικοί, πολύ πιο έξυπνοι, πολύ πιο μορφωμένοι από μένα. Πάντα γίνεται περίπου σε 20 χρόνια. Εδώ και περίπου 60 χρόνια γίνεται σε 20 χρόνια. Και δεν έρχεται. Ένα. Δύο, θα ήθελα να πω ότι ο όρος τεχνητή νοημοσύνη για αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα και αυτό το οποίο δημιουργεί τα ερεθίσματα όλα αυτά για τη συζήτηση σήμερα, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εκείνο που θα ήταν ένας καλύτερος όρος θα ήταν εκτεταμένη νοημοσύνη. Έχουμε ακόμα ένα μαθηματικό υπολογιστικό εργαλείο για να επεξεργαστούμε όλο αυτό το τεράστιο ωκεανό δεδομένων που όλο και περισσότερο μας τριγυρίζει και ο οποίος ήταν η αιτία που ξαφνικά πολλές δεκαετίες ήρθαν στο προσκήνιο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο τεχνολογικά στις τελευταίες εξελίξεις. Εκείνο που έγινε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν ξαφνικά είχαμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία χρειάζονται για να ταϊστούν και να δουλέψουν αυτά τα συστήματα και ουσιαστικά για να επεξεργαστούν και αυτό τον όγκο. Επομένως, αυτά τα συστήματα δεν είναι κάτι καινούργιο, η εφαρμογή τους είναι καινούργια. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει και ο όρος πολύ τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, διότι δεν υπάρχει κάποια τεχνολογία συγκεκριμένη όπως τις προηγούμενες τρεις. Στις προηγούμενες τρεις είχαμε ατμό, ηλεκτρισμό, πληροφορική. Τώρα υπάρχουν μια πληθώρα από τεχνολογίες οι οποίες επιταχύνουν απλώς τις εξελίξεις σε βαθμό που μας κάνει περισσότερο άβολους. Πάντα οι αλλαγές μας κάνουν άβολους. Επομένως, ένα είναι αυτό, ότι δεν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη ακόμα. Μπορούμε να πούμε γιατί. Ο Θεοφάνης νομίζω μπορεί να μας πει περισσότερο γιατί. Έχουμε εκτεταμένη νοημοσύνη. Έχουμε μία σειρά από εργαλεία
τα οποία δρούν ενισχυτικά στη δική μας νοημοσύνη. Δεν έχουμε δρόμο ο οποίος να οδηγεί ξεκάθαρα στη γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη, που είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα όντα στον πλανήτη. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο είδους δρόμο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μία τεχνολογία η οποία απλώς εξελισσόμενη μπορεί να οδηγήσει εκεί. Κάτι που ξεχνάνε όλοι να αναφέρουν, για παράδειγμα, όλοι αναφέρουν την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, η οποία είναι ό,τι πιο πολύπλοκο έχουμε ασχοληθεί αυτή τη στιγμή. 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, ένα τετράκι σε εκατομμύριο συνάψεις στη γέννηση, οι οποίες καίγονται μαθαίνοντας και γίνονται 500 δισεκατομμύρια. Η εξομοίωση ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο όμως δουλεύει με 20 βατ ενέργειας. Μία πολύ πρόχειρη εκτίμηση για το πόσο θα χρειαζόταν μία χοντροειδής εξομοίωση ενός ανθρώπινου εγκεφάλου, χωρίς όλα τα υπόλοιπα αισθητήρια κτλ. Μιλάει αυτή τη στιγμή για 20 μεγαβάτ. Μία πολύ αισιόδοξη. Με την τεχνολογία την ψηφιακή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η τεχνολογία, η υπολογιστική που έχουμε δημιουργήσει, δρά απόλυτα συμπληρωματικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά δεν έχουμε βρει κανένα τρόπο ακόμα ρεαλιστικό για να τον υποκαταστήσουμε. Για να μην παρεξηγηθώ, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ανώτερη μορφή νοημοσύνης. Νομίζω ότι θα ήταν απόλυτα εγωιστικό να πιστέψουμε ότι η εξέλιξη θα σταματήσει με εμάς. Παρεμπιπτόντως, αυτή την ατάκα χρησιμοποίησα πριν από 20 χρόνια, την πρώτη φορά που μίλησα στην Ελλάδα δημόσια. Και είδατε, 20 χρόνια μετά, παρόλα αυτά δεν ήρθε. Αλλά δεν είπα, ήμουνα ακόμα και τότε μέσα στον νεανικό ενθουσιασμό, δεν είπα ότι θα έρθει σε 20 χρόνια. Κάπου θα εξελιχθούμε. Πιστεύω όμως ότι αυτή η εξέλιξη θα γίνει με τελείως διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που φοβόμαστε αυτή τη στιγμή. Διότι ξαφνικά κάποια στιγμή θα σηκωθούν οι μηχανές εναντίον μας, διότι θα διαπιστώσουν ότι είναι πιο έξυπνες από εμάς και έχουν κάποια πράγματα να κάνουν, τα οποία συγκρούονται με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Ας δούμε την εμπειρία. Αυτό θα ήθελα να κάνω εδώ την πάσα. Θεοφάνη, ο Μιχάλης έχει μιλήσει πάλι διορθώς, αν δεν οπότε διακρίνεται, βλέπετε λάθος. Έχει μιλήσει ακριβώς σε συνέχεια αυτής της τελευταίας κουβέντας του, έχει μιλήσει για μια υβριδική κατάσταση ανθρώπου και μηχανής, ακριβώς ως αποτέλεσμα του ότι πέφτει στο μέσο όρο ουσιαστικά η πύλια, και ότι δεν θα μιλάμε για επικράτηση του ενός ή του άλλου, μιλάμε για μια σχέση, μια σχεσιακή ύπαρξη. Χωρίς να θέλω να σε κάνω να βγάλεις τη σφαίρα και να δεις το μέλλον, που τοποθετήσεις σε σχέση με την αντίληψή μας για μια τέτοια σχεσιακή, με μια τέτοια σχέση, και βέβαια αν βλέπεις τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί να μας το πεις. Δεν παίρνουμε, δεν προσδοκούμε αυτό από την απάντηση. Λοιπόν, εν είδη προθέρμανσης οι πρώτες παρατηρήσεις. Σήμερα νομίζω μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ δύο αντιλήψεων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Η μία είναι η αντίληψη μιας επερχόμενης δυστοπίας με τη μορφή της κυριαρχίας μιας υπερηθείους τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα υποδουλώσει το ανθρώπινο είδος, θα το διατηρεί ενδεχομένως σε ένα ζωολογικό κήπο που ανέφερε και ο Μιχάλης νωρίτερα, στην καλύτερη περίπτωση, ενδεχομένως θα το αφανίσει κιόλας. Και θα το αφανίσει όχι με την έννοια ότι θα έχει την πρόθεση μια εγγενή κακία που θα στοχεύει στον αφανισμό του, αλλά ο αφανισμός του ανθρωπίνου είδους θα προκύπτει ως παράπλευρη απώλεια στην επίτευξη των στόχων αυτής της περιφύους τεχνητής νοημοσύνης. Και η δεύτερη επιλογή, το δεύτερο σενάριο είναι αυτό που υπερασπίζονται και που θεραπεύουν και προσυπογράφουν οι ευαγγελιστές του υπερανθρωπισμού, ότι δηλαδή θα έχουμε
μια υπέρυθη τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμη και ένα νέο ανθρώπινο είδος ενδυναμωμένο, το οποίο θα κατορθώσει να ξεπεράσει το προηγούμενο είδος που είναι ο Homo sapiens. Σε αυτό το σενάριο έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι είτε μία αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής υπό την έννοια ενός υβριδίου, ενός κυβερνοοργανισμού που θα είναι άνθρωπος και αλγόριθμος, ή με τη μορφή μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα βασίζεται στο πυρίτιο ενός γενικευμένου αλγορίθμου που δεν θα έχει βιολογική βάση. Προφανώς υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο αφορά την ενδυνάμωση ανθρωπίνου είδους μέσω μετατροπής του γενετικού κώδικα, το οποίο θεωρώ είναι ασθενέστερο όσον αφορά τις προοπτικές σχέσεις με τα δύο προηγούμενα, αν και δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα συνδυασμό των τριών. Σε αυτές τις δύο λοιπόν πρωταρχικές επιλογές του δυστοπικού σεναρίου και του ουτοπικού σεναρίου, εγώ τοποθετούμε εν το μέσο θα έλεγα, διότι δεν είμαι απεσιόδοξος ούτως ώστε να αρέσκομαι στον ρόλο του προφήτη της καταστροφής, αλλά από την άλλη ιδιοσυγκρασιακά δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος ούτως ώστε να πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο άλμα στην τεχνική εξέλιξη ή μια συγχώνευση μεταξύ της βιολογικής και τεχνικής εξέλιξης με τη μορφή μιας μοναδικότητας όπως την προβλέπει ο Κούρτσβελ, που θα μας οδηγήσει σε ένα νέο ανθρώπινο είδος. Εμένα απασχολεί πολύ περισσότερο να προσπαθήσω να σκεφτώ πάνω στο πώς αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές έννοιες σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση μεταξύ της νοημοσύνης και της συνείδησης. Μπορούμε να έχουμε μια υψηλή νοημοσύνη χωρίς συνείδηση ή είναι η συνείδηση προϋπόθεση για μια υψηλή νοημοσύνη. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι το πρώτο ερώτημα. Και για να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα θα πρέπει να ορίσουμε την συνείδηση. Αλλά προτού επιχειρήσω να πω κάτι επ' αυτού, θα κινηθώ όσον αφορά την έννοια της νοημοσύνης. Θα κινηθώ δηλαδή προσπαθώ να δώσω μια έννοια στην νοημοσύνη. Εάν η νοημοσύνη αφορά την επεξεργασία δεδομένων προς επίλυση καλώς ορισμένων προβλημάτων και κρίνεται με βάση την επιτυχία στην επίλυση καλώς ορισμένων προβλημάτων, τότε μπορώ να φανταστώ μια υψηλή νοημοσύνη, μια νοημοσύνη η οποία να υπερέχει και της ανθρώπινης νοημοσύνης, και παραδείγματα αυτής υπάρχουν άλλωστε ήδη όσον αφορά το σκάκι ή όσον αφορά το γκο. Το θέμα όμως είναι η συνείδηση, και εδώ θα πρέπει να προσφέρω έναν πρώτο και πολύ πρόχειρο ορισμό της συνείδησης, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να ορίσουμε την συνείδηση, αλλά προς το παρόν για να συνοηθούμε και προς χάρη της συζήτησης, ας πούμε ότι η συνείδηση είναι η υποκειμενική εμπειρία, δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς εδώ, όλοι όσοι είστε εδώ, βιώνετε αυτή τη συνάντηση, βιώνετε το πέρασμα του χρόνου. Κάποιοι από εσάς, ελπίζω πως όχι, κλείτετε ήδη. Οι περισσότεροι από εσάς, ευελπιστώ, παρακολουθείτε με ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν το υποκειμενικό βίωμα αυτού που συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ως πρώτο πρόχειρο ορισμό της συνείδησης χρησιμοποιήσουμε την έννοια του υποκειμενικού βιώματος, τότε τεχνητή νοημοσύνη υψηλότερη από το ανθρώπου μελλοντικός, η οποία να λειτουργεί ενδεχομένως επικουρικά και η οποία εξίσου πιθανώς να αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για την ανθρωπότητα, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον εγώ δυσκολεύομαι να φανταστώ μια συνείδηση η οποία να πληρεί τον ορισμό που πρόλιγο έδωσα. Δηλαδή, μου φαίνεται δύσκολο να φανταστώ μια συνείδηση η οποία να έχει ως βάση το πυρίτιο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε ή θα χρησιμοποιήσουμε. Η επιφύλαξη μου βασίζεται στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη προς το παρόν ουσιαστικά κάνει τι, προγραμματίζει, δηλαδή χρησιμοποιεί υπολογιστικές διαδικασίες ή χρησιμοποιεί συναρτήσεις, τις οποίες συναρτήσεις μετά τις μεταγλωτίζει σε έναν κώδικα μηχανής, ελαχιστοποιούν, ευελιστοποιούν κάποιες τιμές, κάποιες παραμέτρους και με βάση αυτές αυτός ο αλγόριθμος λειτουργεί. Εγώ όμως θεωρώ
ότι αυτό προϋποθέτει ότι η φυσική, άρα και η ψυχική πραγματικότητα είναι προσωπικοποιήσιμη, άρα και μετρήσιμη, άρα και μαθηματικοποιήσιμη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που καθιστά την ανθρώπινη ζωή βίαιο, δηλαδή εν τέλει κάτι περισσότερο από διαδικασίες αναπαραγωγής και επιβίωσης, είναι το νόημα το οποίο αποκρισταλλώνται σε συγκεκριμένες αξίες κοινωνικής συμβίωσης, τις οποίες δεν βλέπω πώς μπορούν να μεταγλωτιστούν σε κώδικα μηχανής. Δηλαδή δεν μπορώ να δω πώς αξίες όπως δικαιοσύνη, όπως ελευθερία, μπορούν να μεταγλωτιστούν σε τιμές συναντήσεων, σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα επιτρέψει σε μια μηχανή ενδεχομένως να ακολουθήσει μια προτροπή του τύπου «Λειτουργήσε έτσι ώστε η ανθρωπότητα στο σύνολό της να είναι πιο δίκαιη ή να υποφέρει λιγότερο». Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να δω πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό και επειδή δεν μπορώ επίσης να δω πώς ένας αλγόριθμος μπορεί να βιώσει ο Δήμη, υπό την έννοια ότι πολλοί από εμάς πιθανώς να έχουν βιώσει εντοψυχικές συγκρούσεις, ηθικά διλήμματα, τα οποία στην καθημερινότητά τους εν τέλει τους οδήγησαν, ελπίζω, να οριμάσουν και να γίνουν πληρέστεροι και ομορφότερος άνθρωποι, δεν μπορώ να δω πώς ακριβώς αυτό θα μεταφραστεί σε μία μηχανή στην οποία ο αλγόριθμος βασίζεται σε μεταβλητές οι οποίες είναι καλώς ορισμένες. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, αν θα έπρεπε κανείς να μιλήσει για μία νεύρο σαν αλγόριθμο, θα έπρεπε να μιλήσει για έναν ιό, ο οποίος θα έπρεπε να εξαλειφθεί. Αυτές είναι δικές μου πρωταρχικές παρατηρήσεις, ελπίζω να μην ήταν πολύ κουραστικές και θα ήθελα να ακούσω τον Μιχάλη. Βεβαίως και βέβαια, λοιπόν, μπορείτε να παρεμβαίνετε ο ένας απέναντι στον άλλο κατευθείαν, έτσι δεν χρειάζεται να... Βεβαίως, να λέει όχι, δεν είναι αυτό έτσι. Λοιπόν, μια σημείωση εδώ πέρα. Διάβαζα ένα άρθρο του Χαράρη πριν από κάποιες μέρες, παλιό άρθρο είναι, το οποίο έλεγε σε κάποιο σημείο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η ζωή δεν έχει κανένα νόημα. Νόημα είναι, λέει, ό,τι δώσουμε εμείς στη ζωή. Εμείς το δίνουμε. Αυτό έχει να κάνει με το τελευταίο, ας πούμε, έτσι, απόσπασμα της πρώτης τοποθέτησής σου, που λες ότι κατά πόσο μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο που μεταφέρει, κάνει τη ζωή βίο, να το ποσοτικοποιήσεις και να το αλγοριθμίσεις. Για να προβοκάρω τη συζήτηση και να το δώσω εδώ την πάσα, θα μπορούσαν και οι μηχανές ως ένα είδος προς εξέλιξη να αναζητήσουν και αυτές το νόημά τους, να το πω και έτσι, και να μπουν σε μια διαδικασία ενός διαλόγου, ας πούμε, μεταξύ τους για να βρούνε και αυτές και αυτοί να βρούνε τι είναι αυτό το οποίο νοηματοδοτεί τις κοινότητες. Το θηλυκό μου άρεσε να φτάσει τις μηχανές και αυτές. Είναι λίγο σεξιστικό, αλλά... Θα χρησιμοποιήσουμε το θηλυκό για τις μηχανές. Οπότε, λοιπόν... δεν ξέρω αν τελικά... Μικρόφωνο. Συγγνώμη. Το σίγουρο είναι ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν ξέρουμε τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Δεν ξέρουμε πώς να τις αναπαραστήσουμε, δεν ξέρουμε πώς να τις περιγράψουμε. Και τίθεται μια ερώτηση εκεί. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό απλώς παρατηρώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μπορεί ο ίδιος ο εγκέφαλος να αποκρυπτογραφεί τον εαυτό του. Δεν ξέρουμε την απάντηση. Νομίζω ότι είναι ναι. Βλέποντας την πρόοδο που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια ξέρουμε περισσότερο για τη λειτουργία, μάθαμε περισσότερα για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου από ό,τι ξέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και παρεμπιπτόντως, η τεχνητή νοημοσύνη πρακτική σήμερα, της οποίας παρεμπιπτόντως η πιο συνήθις εφαρμογή που έχετε δει όλοι είναι του ποιο διαφήμιση θα δείτε στο ίντερνετ και η πιο κερδοφόρος εφαρμογή αυτή τη στιγμή,
βασίζεται στην παρατήρηση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Βασίζεται ουσιαστικά σε δουλειά που έκανε ο Καχάλ 100 χρόνια πριν. Είναι η νευρομορφική προσέγγιση προς την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν νομίζω ότι πάει πουθενά. Γι' αυτό και ένας λόγος ακόμα που βρίσκω λίγο τη συζήτηση πιο πολύ φιλοσοφική και νομίζω ότι καλύτερα να την κάνω με σένα παρά με επιστήμονες αυτή τη στιγμή, είναι ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά και νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη από τη συμβολική προσέγγιση. Και όταν μιλάω για συμβολική προσέγγιση, μιλάω για το βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, κατά Χαράρι. Ξανά, ότι είμαστε τα μόνα όντα τα οποία μπορούν να οργανωθούν κοινωνικά γύρω από αφηρημένα σύμβολα. Είτε αυτά λέγονται Θεός, είτε λέγεται χρήμα, είτε λέγεται νόμος. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα όντα. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση, ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει ότι φτάσαμε εδώ εξαιτίας κάποιας θείας παρέμβασης, αλλά εξαιτίας μιας πολύ αργής διαδικασίας, η οποία λέγεται εξέλιξη, θα έπρεπε να λέμε τη συζήτηση Θεός 2.0.0 αντί για άνθρωπος 2.0, διότι μιλάμε για αυτές τις αφηρημένες αξίες, οι οποίες συλλογικά μας καθοδηγούν τελικά. Δεν έχουμε τα εργαλεία όντως για να τα περιγράψουμε με βάση τη σημερινή τεχνολογία ή να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά με βάση τη σημερινή τεχνολογία, η οποία, όπως είπα και πριν, έχει αναπτυχθεί για να μας συμπληρώσει και όχι για να μας υποκαταστήσει. Μην ξεχνάτε ότι από μία άποψη και εμείς είμαστε μία συλλογή από κώδικα. Αυτός ο κώδικας λέγεται DNA. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι ένας κώδικας πολύ πεπερασμένος. Δεν είναι κάποιος τεράστιος. Όλο αυτό χτίζεται με βάση κώδικα ο οποίος χωράει σε πολύ μικρή αποθήκευση. Επομένως, είναι κώδικας που εξελίσσεται. Εξελίσσεται με μια διαδικασία που μέχρι τώρα ήταν πολύ αργή και, αν θέλετε, εντελώς χασάπικη. Δηλαδή, εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες. Πετάμε ό,τι απέτυχε, κάνουμε όλα τα δυνατά πειράματα, πετάμε ό,τι απέτυχε και κρατάμε μόνο αυτά που με κάποιο κριτήριο περνάνε αυτό το κριτήριο, μάλλον πληρούν αυτό το κριτήριο. Επομένως, βάζοντας μέσα και το σκοπό αυτή τη στιγμή, βλέπουμε και ένα μονοπάτι άλλο προς μία ανώτερη μορφή νοημοσύνης που έχει να κάνει με γενετική τροποποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια τέτοια. Κανένα από αυτά δεν είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό πιστεύω περισσότερο στο συνδυασμό. Να κάνω μια παρατήρηση. Λες ότι μίλησες πριν ότι δεν έχουμε κάνει βήματα. Αν πάρεις έναν άνθρωπο του 21ου αιώνα αυτή τη στιγμή μαζί με τον ωραίο του έξυπνο τηλέφωνο και τον βάλεις στον πιο έξυπνο άνθρωπο, δίπλα στον πιο έξυπνο άνθρωπο του 18ου ή του 19ου αιώνα, ποιος θα είναι πιο έξυπνο? Στην εποχή του ο άλλος έχει πρόσβαση στο Google, έχει την πρόσθεση μνήμης που κάνει η τεχνολογία, μας κάνει πιο έξυπνο. Τεχνολογία. Ήδη έχουμε μία μορφή υπερνοημοσύνης η οποία είναι συνδυαστική ανθρώπου και τεχνολογίας, την οποία δεν είχαμε πριν. Αλλάζει την εκπαίδευση τελείως, αλλάζει το τι σημαίνει μόρφος αυτή τη στιγμή. Αυτό σε κάνει πιο έξυπνο. Δεν έχει συνείδηση, σου αλλάζει τη συνείδηση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση είναι σημαντική. Αλλά σου προσθέτει μια σωρό από άλλες δυνατότητες. Επηρεάζει τη συνείδησή σου. Επηρεάζει τη βούλησή σου. Δεν είναι μόνο η συνείδηση, είναι η βούληση, η οποία μπορεί να κάνει μια άλλη συζήτηση, αν είναι ελεύθερη ή όχι, κτλ. Αλλά όλα αυτά επηρεάζονται, έστω και αν δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να τα κωδικοποιήσουμε. Θα περάσει πολύς καιρός, αλλά θα το κάνουμε.
Μη σε τρομάζει η πολυπλοκότητα, δηλαδή. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, αυτό που εγώ ονομάζω ως συγκλονιστικό υποκείμενο, δηλαδή κάποιος ο οποίος βιώνει τη ζωή του μεταξύ ψηφιακής ύπαρξης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στο διαδίκτυο και μεταξύ ύπαρξης στη φυσική πραγματικότητα, είναι ευφιέστερος από έναν άνθρωπο του 18ου αιώνα. Δηλαδή, αν είχαμε μια χρονομηχανή και μεταφέραμε έναν άνθρωπο του 18ου αιώνα, θα μπορούσε, αν υποθέσω μια στοιχειότητα νοημοσύνη από μέρους του, μέσα σε μια-δυο εβδομάδες να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις. Από την άλλη, αναρωτιέμαι πόσο εμείς που υποτίθεται είμαστε οι υπερχόμενοι διαθέτουμε τις γνώσεις που διαθέταμε στον 18ο αιώνα. Δηλαδή, στον 18ο αιώνα μιλούσαμε ακόμη, υπήρχε δηλαδή η έννοια ενός αναγεννησιακού ανθρώπου, δηλαδή η διανόηση εκείνης της εποχής μπορούσε και είχε μια σχετική εποπτεία και στις θετικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή, άνθρωποι που συζητούσαν για την επιστήμη είχαν και ένα στέρεο φιλοσοφικό υπόβαθρο, είχαν και μια παιδεία όσον αφορά τη λογοτεχνία. Σήμερα αυτό μου μοιάζει πολύ δυσκολότερα επιτεύξιμο. Δεν είμαι βέβαιος εάν το γεγονός πως κανείς μπορεί να πληκτρολογήσει στο Google κάτι επειδή δεν το θυμάται, δεν το γνωρίζει, τον καθιστά ανώτερο από ότι η συγκρότηση ενός ανθρώπου στον 18ο αιώνα ο οποίος είναι ικανός να απομνημονεύσει. Και η απομνημόνευση για μένα δεν είναι κάτι αρνητικό, δηλαδή καταφερόμαστε συνήθως ενέργεια στην παπαγαλία, αλλά εγώ διακρίνω μεταξύ απομνημόνευσης και παπαγαλίας. Η απομνημόνευση, δηλαδή το να μπορώ να απαγγείλω ένα ποίημα του Καβάφη, το να μπορώ να γνωρίζω κάποιες ημερομηνίες, πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα και πότε έγινε η υπογράφηκε η συνθήκη της Βάρκηζας, δεν συνιστά παπαγαλία. Συνιστά μια απομνημόνευση, η οποία μου επιτρέπει να προσανατολίσω την βιογραφία μου και την ύπαρξή μου στην κοινωνία και στην ιστορία, σε ένα ευρύτερο γίγνεσθε. Και φοβούμαι ότι αυτή η ικανότητα στον 21ο αιώνα, κρίνοντας από την πλειονότητα των φοιτητών μου τουλάχιστον, οι οποίοι γκουγκλάρουν με πολύ μεγάλη ευκολία, είναι μια ικανότητα η οποία αμβλύνεται και κινδυνεύει ακόμη και να χαθεί. Νομίζω ότι θα είναι καλό να χαθεί, γιατί έχουμε πολύ περισσότερο όγκο από πληροφορία και από γνώση. Επομένως, δεν μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε τις μεθόδους της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το να μην απομνημονεύεις κάτι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, θυμάμαι, πέρασα την τρίτη δημοτικού, το θυμάμαι ξεκάθαρα, η μισή τρίτη δημοτικού ήταν να απομνημονεύουμε την προπαίδεια. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ευτυχώς στα σχολεία. Είναι σημαντικό να απομνημονεύεις την προπαίδεια. Κάποιοι θα πούνε ναι, δεν μπορείς να κάνεις πράξη χωρίς κομπιουτεράκι κτλ. Πόσες φορές έχει κάνει κάποιος πράξη χωρίς κομπιουτεράκι? Νομίζω ότι κάθε φορά που πες το περίπτερο. Είναι πολύ σημαντικό να. Δεν πάμε και πολύ συχνά στο περίπτερο. Τα περίπτερα έχουν αρχίσει να γίνονται λίγο μουσιακά ήδη αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκος. Η ικανότητα η αποθηκευτική του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι πεπερασμένη. Το γεγονός ότι όλοι θεωρούμε και φοβόμαστε ότι έχουμε Αλτσχάιμερ, διότι δεν μπορούμε να θυμηθούμε το όνομα ενός ανθρώπου που γνωρίσαμε πριν από 10 μέρες, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει επιδημία Αλτσχάιμερ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε πολύ περισσότερα ερεθίσματα και μας η εξέλιξη δεν μας βοηθάει. Αν πούμε το πιο χοντροειδές παράδειγμα που ξεπεράσαμε την εξέλιξη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πιο πολλοίς κόσμος πεθαίνει αυτή τη στιγμή από υπερτροφία από ότι από έλλειψη φαγητού. Είμαστε φτιαγμένοι για να αποθηκεύουμε. Λίπος, γιατί δεν έχουμε, είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε φαγητό κάθε μέρα. Κάτι που έχουν περίπου το 80%, 85% του κόσμου αυτή τη στιγμή. Επομένως, αυτή τη στιγμή η δεξιότητα που πρέπει να έχει κανείς είναι να κάνει σωστή ερώτηση, όχι να έχει την απάντηση στο μυαλό του, στα περισσότερα από τις περισσότερες από τις πνευματικές δραστηριότητες.
Ωραία, χαίρομαι που έχουμε συναντήσει ένα πρώτο σημείο διαφωνίας, έντονης διαφωνίας. Εμένα η ανησυχία μου είναι η εξής, ότι μέχρι τώρα συνηθίζαμε να εκχωρούμε στις μηχανές δραστηριότητες οι οποίες υποκαθιστούσαν τη μυϊκή μας δύναμη, δηλαδή έχουμε γερανούς, έχουμε εξκαφείς οι οποίοι υποκαθιστούν τα χέρια μας, έχουμε αυτοκίνητα και τρένα οι οποίοι υποκαθιστούν τα πόδια μας και ούτω καθεξής. Και τώρα σιγά σιγά έχουμε υπολογιστές οι οποίοι υποκαθιστούν ανώτερες δραστηριότητες όπως είναι η μνήμη ή και η συγκριτική κριτική ικανότητα. Και σε αυτή τη διαδικασία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναρωτηθούμε προς χάρη της ευκολίας τι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε. Δηλαδή, εάν είναι πιο εύκολο να αναζητήσουμε κάτι στο Google από το να το απομνημονεύσουμε, εάν είναι πιο εύκολο να αναθέσουμε σε έναν ψηφιακό βοηθό που είναι ένας γενικευμένος αλγόριθμος να πάρει μία απόφαση για εμάς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω πως όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι το γεγονός που διασφαλίζει υπό μία έννοια αυτό που κατανοούμε μέχρι σήμερα ως ανθρωπινότητα είναι ότι διαθέτουμε μνήμη, ότι μπορούμε να απομνημονεύουμε, μπορούμε να θυμόμαστε τους προγόνους μας, τον παππού, τον προπάπου, τον προπροπροπάπου, μπορούμε να θυμόμαστε πότε υπογράφηκε η συνθήκη της βάρκης σας, πότε έγινε η μικραστατική καταστροφή, πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Δηλαδή πιστεύω ότι η απομνημόνευση ορισμένων γεγονότων είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας σε βίο και η οποία μας επιτρέπει να συμβιώσουμε και με έναν τρόπο που να καθιστά τη συμβίωση πραγματικά συμβίωση και όχι συνύπαρξη. Δίχως αυτή την μνήμη, την οποία φαίνεται να εκχωρεί σχετικά εύκολα στους γενικευμένους αλγορίθμους, δεν μπορώ να δω τι καθιστά την κοινωνία μας πραγματικά ανθρώπινη, τι καθιστά τον καθέναν από εμάς να είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, αν ενδώσουμε σε αυτό το πειρασμό της ευκολίας να εκχωρούμε όλο ένα και περισσότερο στους αλγορίθμους αυτό που μπορούμε να τους εκχωρήσουμε, τότε ποιοι θα είμαστε στο τέλος. Εκχωρούμε ό,τι μπορούμε να τους εκχωρήσουμε, εκχωρούμε αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Το να θυμάσαι ένα σωρό από τηλεφωνικά νούμερα όπως κάνουμε παλιότερα, δεν νομίζω ότι σε κάνει ιδιαίτερα έξυπνο ότι έχει κάποια χρησιμότητα. Δεν θα εκχωρήσεις τον αλγόριθμο τη μνήμη της οικογένειάς σου. Προφανώς, αν δεν ξέρεις από πού έρχεσαι, δεν ξέρεις και προς τα που πας. Αν δεν έχεις την αίσθηση της κατεύθυνσης από το παρελθόν, δεν ξέρεις προς τα που πας στο μέλλον. Είναι σημαντική η ιστορική μνήμη. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να μάθεις τίποτα, αλλά απ' την άλλη το να θυμάσαι κάποιες λεπτομέρειες. Το πότε ακριβώς έγινε η μάχη του Μαραθώνα δεν νομίζω ότι κάνει. Να ξέρεις για τη μάχη του Μαραθώνα, σαφές. Το πότε ακριβώς έγινε, ποιο ήταν το νόημα της μάχης του Μαραθώνα, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης, αυτός το καταλαβαίνω. Το να θυμάσαι τις πολλές λεπτομέρειες από τη στιγμή που δεν είσαι ιστορικός, δεν ξέρω πόση χρησιμότητα έχει. Υπάρχουν άλλες όμως διαδικασίες τις οποίες μπορείς να εκχωρήσεις για να κάνεις τη ζωή σου πιο πλούσια. Μίλησες για τις αποφάσεις που παίρνει κάποιος για μας. Ας μην εκχωρήσεις τη δυνατότητα στον αλγόριθμο να πάρει μια απόφαση για σένα. Εκχωρήσεις τη δυνατότητα να βρει ποιος από το κύκλο σου είναι ο καλύτερος για να πάρει αυτή την απόφαση. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ότι τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερους ειδικούς, τους οποίους δεν εμπιστευόμαστε ή τους οποίους δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πληθώρα για να αποφασίσουν γι' αυτό, οπότε εκχωρούμε την απόφαση σε κάποιον ειδήμονα και συνήθως δεν εμπιστευόμαστε το αποτέλεσμα. Οι μισοί δεν εμπιστεύονται. Ας είχαμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε έναν έξυπνο πράκτορα μέσα στο δίκτυο το κοινωνικό, να βρούμε και κάποια χρήση κανονική για το κοινωνικό δίκτυο, πιο χρήσιμη από τη σημερινή, όπου κοιτάει στον κύκλο των φίλων μας,
μπορεί να αναλύσει τις δεξιότητες του καθενός και να πει ότι για την τάδε ψηφοφορία που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω εκχώρησε την ψήφο σου στον τάδε, διότι αυτός ξέρει το συγκεκριμένο θέμα καλύτερα, με αυτόν συμφωνείς περισσότερο και αυτός θα πάρει μια καλύτερη απόφαση από σένα. Δεν είναι αυτό ένα καλύτερο μέλλον από το σημερινό? Θα μπορούσα να το ξύνω ακόμα περισσότερο και να λέω ότι αυτός ο γενικευμένος αλγόριθμος, αντί να σου προτείνει κάποιον άλλο, να προτείνει ο ίδιος μια λύση. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστώ ένα γενικευμένο αλγόριθμο προσωπικό βοηθό που όταν εγώ βγαίνω ραντεβού με κάποια προς αναζήτηση συντρόφου για την ίδρυση οικογένειας να έχει καταγράψει όλα μου τα προηγούμενα ραντεβού, έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, όπου σε κάθε ραντεβού να έχει καταγράψει τον καρδιακούς μου χτύπους, το σφιγμό μου, εφίδρωση, διαστολή της κόρης, εμπειρίες. Και καθώς κάθομαι με την ελόγω κυρία στο Ιταλικό εστιατόριο στο ραντεβού και ζητώ κάποια στιγμή συγγνώμη για να πάω στην τουαλέτα, να μου λέει 89,3% πιθανότητα αυτή η γυναίκα να κάνετε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Προφανώς ότι είμαι απολύτως ελεύθερος να ακολουθήσω τη συμβουλή βάση της στατιστικής επεξεργασίας των big data που μου προτείνει αυτό. Και νομίζω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων πιθανώς να ακολουθούσε αυτή τη συμβουλή. Και αντίστοιχα στο επίπεδο της κοινωνίας μπορούμε να φανταστούμε ένα γενικευμένο αλγόριθμο, ο οποίος εντελώς αμερόληπτος ως προς συμφέροντα, ολότελα πρόσβλητος ως προς την δυνατότητα εξαγοράς του χρηματισμού του από άλλους, να παίρνει αποφάσεις οι οποίες να φαίνονται αντικειμενικές. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το δικό σου σκεπτικό ότι θα έπρεπε τόσο στο επίπεδο του υποκειμένου όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας να εκχωρήσουμε την αυτονομία μας στο γενικευμένο αλγόριθμο επειδή αυτός πιθανώς να αποφάσισε καλύτερα από εμάς. Δεν είπα να... Καταρχήν δεν είπα να εκχωρήσεις το... Το πείραμά σου έχει αποτύχει καταρχήν. Το έκανε ένας φίλος μου και το μέτρησε κιόλας. Αλλά δεν μπορούμε να εκθέσουμε και τον άνθρωπο. Έχει αποτύχει τελείως. Το έχουμε συζητήσει εμπεριστατωμένα. Γιατί κάνει και το ίδιο λάθος που κάνουν οι οικονομολόγοι. Φτιάχνουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο απλοϊκό από την πραγματικότητα. Έτσι. Εγώ πρότεινα τον αλγόριθμο να κάνει μία ανάλυση στις δεξιότητες των φίλων σου και να σε φέρει σε επαφή με κάποιον άνθρωπο. Όχι να πάρει ο ίδιος την απόφαση. Παρεμπιπτόντως αυτό που είπες για τη δημοκρατία, το πρότεινε κάποιος στο εργαστήριό μας. Γιατί να μην ξαναγυρίσουμε στην αθηναϊκή δημοκρατία, όπου ο καθένας θα ψηφίζει με βάση, δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα πάντα, αλλά έχεις τον αλγόριθμο κτλ. Ο οποίος καταλαβαίνει όλα αυτά τα θέματα και ψηφίζει αυτούς για σένα, ξέροντας τις δικές σου προτιμήσεις. Εντάξει. Επιστημονική φαντασία. Μην μπερδεύουμε την επιστημονική φαντασία με την επιστήμη για την πραγματικότητα. Αν φτάσει στο σημείο ένας αλγόριθμος να σε ξέρει τόσο καλά και να μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις για λογαριασμό σου, αυτός θα είναι ένας κλόνος σου ψηφιακός. Επομένως μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Και θα σε ρωτήσω γιατί να μην μπορεί να το κάνει. Για μένα, καθώς μεγαλώνει κανείς, εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι αν είσαι τυχερός και σου έχουν πάει όλα σχετικά καλά στη ζωή σου, το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Επομένως, θα ήθελα να μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα, αν μπορώ να κλωνοποιήσω τον εαυτό μου και όντως όλες οι εμπειρίες από τους κλόνους να περνάνε σε μένα, εγώ θα το έκανα. Ειδικά έχοντας το πεπερασμένο της ζωής. Θα θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται συντονιστή, το καταλαβαίνετε. Ήταν ο πρώτος γύρος που ο διευθυντής τους χώρισε και καθένας πήγε στη γωνία. Ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση σε αυτό το σημείο έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να δούμε ποιο είναι το όριο στο οποίο αφήνουμε χώρο στο έκτακτο, το οποίο είναι και το πεδίο ελευθερίας του ανθρώπου. Νομίζω δηλαδή ότι εδώ σε κάποιο σημείο του βιβλίου σου μου θύμισε αυτό το χωρίο η συζήτηση που μιλάς για τον Μοντέιν. Ο Μοντέιν είναι ένας τύπος
στο 1571, ο οποίος λέει ότι, λέει ότι πρέπει να αφήνεται κανείς το τυχαίο και να καθοδηγείται από αυτό στην αξιοποίηση του απροσδόκη του. Θεωρώ δηλαδή ότι η διαφωνία σας εδώ πέρα έχει να κάνει με το κατά πόσο αφήνουμε χώρο στο τυχαίο. Είναι μια πιο φιλοσοφική συζήτηση μεταξύ τυχαιότητας και αναγκαιότητας που συνήθως ας πούμε προβάλλεται ως μια μεταφυσική αντίθεση κλασική, και ουσιαστικά κατά πόσο ποια είναι η θεώρησή μας τελικά, η κοσμοθεωρία του κάθε ενός μας ως προς το θέλω περισσότερη ελευθερία ίσον τυχαιότητα ή αναγκαιότητα. Το λέω πολύ σχηματικά και ίσως από μια πλευρά ενός αερασιτέχνη της φιλοσοφίας, αλλά θέλω να σε προκαλέσω προς αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, υπάρχει χώρος ελευθερίας σε μια πραγματικότητα 20 χρόνια μετά, κάθε 20 χρόνια όπως είπαμε, όπου το dating scene που λένε, ή το πώς βρίσκεις μια γυναίκα, καθορίζεται αποφασιστικά από την πιθανότητα που σου δίνει ο αλγόριθμος, οποιοσδήποτε αλγόριθμος επιτυχίας. Για μένα το σημαντικό εδώ είναι το εξής. Εάν στη συζήτησή μας υπερασπίζομαι την αβεβαιότητα ή την ελευθερία, δεν την υπερασπίζομαι επειδή θεωρώ ότι αυτή θα μας οδηγήσει επιτυχέστερα στην ευτυχία, διότι για μένα η ευτυχία δεν είναι σημαντικότερα από την ελευθερία. Δηλαδή για μένα η ελευθερία είναι αυταξία, ακόμη και με την δυστυχία την οποία περιέχει. Δηλαδή εγώ προτιμώ να επομιστώ την αποτυχημένη επιλογή συντρόφου, έχοντας όμως την εμπειρία της ελευθερίας κατά τη διαδικασία της επιλογής της, παρά μία εξασφαλισμένη εκ των προτέρων επιτυχημένη επιλογή συντρόφου, την οποία όμως θα λάβει για χάρη μου και για λογαριασμό μου ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αναλύσει τα big data που διαθέτω. Δηλαδή, εμένα αυτό που με απασχολεί είναι κυρίως η ευκολία με την οποία, χάρη της ευκολίας που μας προσφέρουν οι γενικευμένοι αλγόριθμοι, εκχωρούμε την αυτονομία μας. Και για να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα στο εδώ και τώρα, για να μην βγαίνουμε στο βραχυπρόθεσμο ή στο μέλλον το απότερο, όπως είπε ο Μιχάλης νωρίτερα. Ας πάρουμε το Spotify, που είμαι συνδρομητής στο Spotify. Το Spotify κάθε εβδομάδα μου βγάζει μια λίστα που λέει εβδομαδιαίες ανακαλύψεις. Αυτές οι εβδομαδιαίες ανακαλύψεις για μένα προσωπικά έχουν ενδιαφέρον στο 40 με 50, 60%. Αντίστοιχα η Amazon μου κάνει προτάσεις με βάση τις προηγούμενες αγορές μου, οι οποίες επίσης έχουν επιτυχία στο 40 με 60%. Προφανώς θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς εδώ ότι αυτοί οι αλγόριθμοι θα βελτιωθούν όλο ένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο 90% και ότι αυτή η επιτυχία των αλγορίθμων θα καλύπτει κάθε πτυχή της ζωής μου, του βίου μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι εφικτό, υπό την έννοια ότι οι αλγόριθμοι βασίζονται στο παρελθόν, δηλαδή σε αυτό που γνωρίζω ήδη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το έτερο, το ριζικά διαφορετικό, το οποίο εντελώς αποκαλυπτικά μπορεί να έρθει στη ζωή μου χωρίς να έχει σχέση με οτιδήποτε υπήρξε νωρίτερα. Ακούσα για πρώτη φορά τον Τσάρλι Πάρκερ. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Billie Holiday που άκουγα νωρίτερα. Και όταν για πρώτη φορά άκουσα τους Nirvana, δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τους Beatles. Θέλω να πω δηλαδή, και αυτό έρχεται σε αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι πιστεύει στη συνέχεια. Εγώ πιστεύω στην ασυνέχεια, πιστεύω στη ρήξη. Πιστεύω δηλαδή ότι η ζωή μας έχει ρήξεις, έχει τομές, έχει σημεία συνέχειας, και ότι αυτά τα σημεία ρήξεων και ασυνέχειας είναι και τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Είναι αυτά τα οποία αποτρέπουν τη ζωή μας από το να βαλτώσει. Δηλαδή, αν μπορώ να μιλήσω με όρους συνάρτησης, αν ο βίος είναι μια συνάρτηση, δεν είναι μια συνεχή συνάρτηση, διότι έχει σημεία όπου απειρίζεται, έχει σημεία συνέχειας. Και αυτά τα σημεία συνέχειας
Δεν νομίζω ότι μπορεί συνήθως να τα προβλέψει ένας γενικευμένος αλγόριθμος και ακόμη και αν κανείς ενδώσει στον πειρασμό να πει εντάξει, εμένα δεν με αφορούν αυτά τα σπάνια συνέρηξη και συνέχεια, εγώ προτιμώ να έχω μια πιο ταυτοποιημένη και βολεμένη ζωή, να αναθέσω τον αλγόριθμο να καλύψει το 90% των υπολείπων περιπτώσεων. Για μένα αυτό έχει βαρύνουσες συνέπειες, όχι όσον αφορά το συγκεκριμένο άτομο τόσο, που και εκεί έχει, αλλά όσον αφορά και την κοινωνία στο σύνολό της, δηλαδή μια κοινωνία η οποία είναι διτεθειμένη να ενδώσει στον πειρασμό της ευκολίας, ας θυμηθούμε το περίφημο δίλημα του Ηρακλή με την αρετή και την φαυλότητα, που ουσιαστικά ο πειρασμός του αρετή ήταν η ευκολία, του πρότεινε την ευκολία, την ειδονία, αλλά ο Ηρακλής επέλεξε τον δρόμο της αρετής, τον δυσκολότερο δρόμο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ως κοινωνία ενδώσουμε σε αυτή την ευκολία, δηλαδή εάν αποδεχθούμε να πραγματώσουμε ως τεχνική εξέλιξη οτιδήποτε είναι εφικτό μόνο και μόνο επειδή είναι εφικτό, ή επειδή μας επιτρέπει μια ευκολότερη καθημερινότητα, το τίμημα αυτής της επιλογής θα είναι βαρύ. Και νομίζω ότι το τίμημα αυτής της επιλογής θα είναι η ίδια ανθρωπινότητά μας στο τέλος. Εγώ πάλι ορίζω την ανθρωπινότητα ως την αναζήτηση του περαιτέρω. Την αναζήτηση του καινούργιου. Επομένως, θεωρώ ότι όλα αυτά τα εργαλεία, όλη αυτή η αυτοματοποίηση θα πρέπει να φροντίζει για τα παλιά. Έτσι ώστε να μας αφήνει χρόνο για να πάμε παρακάτω. Έτσι προχωράμε. Δεν βλέπω και προφανώς δεν έχω και κάποια, δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα, πρέπει να είμαστε φαταλιστές λέγοντας ότι όλα θα τα κάνουν οι αλγόριθμοι. Δεν θα τα κάνουν όλα, θα κάνουν αυτά που βαριέσαι να κάνεις εσύ. Υπάρχει η προσωπική βούληση, ακόμα η προσωπική βούληση. Μπορείς να διαλέξεις τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Και αυτές οι επιλογές προφανώς είναι διαφορετικές. Όσον αφορά την ασυνέχεια στη ζωή, προφανώς όλοι θέλουμε εκπλήξεις, προφανώς οι εκπλήξεις κάνουν τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα, αλλά είναι κάποιες εκπλήξεις που δεν θα τις θέλουμε. Είναι κάποιες εκπλήξεις που τις προτιμούμε, που μας εκπλήσουν ευχάριστα και υπάρχουν και εκπλήξεις που μας εκπλήσουν δυσάρεστα πολύ. Και αν μπορούμε να αποφύγουμε τις δυσάρεστες, νομίζω ότι όχι. Διότι τη ζωή μας δεν την παρατηρούμε εξωτερικά, την παρατηρούμε από μέσα μας. Μπορεί για τους άλλους που το βλέπουν εξωτερικά να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η ζωή μας, βλέποντάς μας να ξεπερνάμε δυσκολίες, να πηγαίνουμε μπροστά, να κάνουμε αποτυχημένους γάμους. Για παράδειγμα, αν και σου είπα, το παράδειγμα είναι κακό το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει ακόμα λόγω match.com και όλων αυτών των. Και είναι σε αρχικό στάδιο, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν πολύ καλύτεροι αυτοί οι αλγόριθμοι, όταν θα έχουν πολύ περισσότερα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχουν αρκετά δεδομένα, επομένως τα ταιριάσματα που κάνουν είναι τελείως τυχαία, πιο πολύ τυχαία και λιγότερο. Αλλά πάντα έβλεπα την τεχνολογία ως το, και τον αυτοματισμό ως το μέσο με το οποίο προχωράς παραπέρα. Κάνεις κάτι πιο καινούργιο, κάτι πιο ενδιαφέρον. Εδώ σε αυτό το σημείο ίσως να είμαι περισσότερο στηρητικός. Δηλαδή πιστεύω στην ύπαρξη ορίων αόρατων, άγνωστων εκ των προτέρων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβεί κανείς. Νιώθω πολύ εγκύτερα στην αρχαία ελληνική παράδοση της ίδρεως, όπου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά από τη στιγμή που ξεπεράσουμε το μέτρο και κάνουμε αυτό το κάτι, θα έχουμε διαπράξει την ίδρη και θα επέλθει η τύση, η νέμεσης. Δηλαδή θεωρώ ότι σήμερα όσον αφορά την τεχνική, η τέχνο-επιστήμη, υπό μία έννοια, έχει αυτονομηθεί πλήρως και οτιδήποτε είναι εφικτό πραγματώνεται και στη συνέχεια υιοθετείται στις καθημερινές μας ζωές. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς την μετάβαση από το καρτοκινητό στο κινητό, στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο μέσα σε 20-25 χρόνια,
πόσο ριζικά έχουν αλλάξει οι ζωές μας χωρίς να προλάβουμε να σκεφτούμε καν πάνω σε αυτό και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στα επόμενα 25 χρόνια που καλώς ερχόταν οι περισσότεροι εξ ημών θα είμαστε ακόμα εν ζωή. Θεωρώ ότι πρέπει να αναρωτηθούμε προς τα πού κινούμαστε, θέλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ποιες είναι οι συνέπειες, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, το γεγονός ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα, σημαίνει και ότι πρέπει να κινηθούμε και ότι πρέπει να τα πετύχουμε. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό το ερώτημα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό ερώτημα, δεν τίθεται σήμερα γιατί η ίδια η τεχνική εξέλιξη έχει αυτονομηθεί, κινείται από μόνη της. Δηλαδή, ακόμα και αν μια χώρα αποφάσιζε να απαγορεύσει συγκεκριμένου είδους έρευνα ή πειράματα στη τεχνητή νοημοσύνη ή στην κλωνοποίηση, θα πήγαινε κανείς σε μια άλλη χώρα, θα πήγαινε σε διεθνή ύδατα και θα έκανε αυτά τα πειράματα. Αλλά για μένα τίθεται το ερώτημα ως ανθρωπότητα συνολικά, ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία επιθυμούμε να κινηθούμε. Διότι θεωρώ ότι όσον αφορά την ηθική μας ποιότητα, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, το εικονιστικό υποκείμενο, όπως εγώ το ονομάζω, δεν υπερέχει κατά ανάγκη του ανθρώπου του 18ου, του 16ου ή ακόμα του 5ου αιώνα π.Χ. Δηλαδή, εξίσου επιρρεπείς στον πόλεμο είμαστε, εξίσου επιρρεπείς στην αδικία, εξίσου επιρρεπείς στον φόνο, εξίσου επιρρεπείς στην απληστία. Αν λοιπόν επί της ουσίας η ηθική μας πρόοδο είναι μηδαμινή ή σχετικά μικρή, τότε τι νομιμοποιεί το να συνηγορούμε ή το να αφινόμαστε σε αυτήν την τεχνική εξέλιξη που είναι ραγδαία. Αν το πάρεις έτσι, περίμενα ότι θα μου δίνεις πιο δύσκολη πρόσβαση, αλλά... Χαίρομαι που το κάνω εύκολο. Το κάνεις πολύ εύκολο, διότι αν δεις τι ποσοστό ανθρώπων πεθαίνουν με βίαιο θάνατο αυτή τη στιγμή, από το συνολικό ποσοστό της ανθρωπότητας, είναι το μικρότερο που υπήρξε ποτέ. Έχουμε λύσει τα τρία βασικά προβλήματα, τα οποία είναι πόλεμος, θάνατος με βίαιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή περισσότερος κόσμος αυτοκτονεί, από ότι πεθαίνει με βίαιο τρόπο, από έγκλημα ή από οτιδήποτε άλλο τρόπο. Έχουμε λύσει το πρόβλημα της πείνας σε μεγάλο βαθμό, έχουμε λύσει το πρόβλημα της υγείας σε μεγάλο βαθμό. Στη Δύση, συνολικά στον κόσμο, αν πάρει κανείς πόσος κόσμος υπάρχει στον πλανήτη, πόσος κόσμος πεθαίνει από πολέμους αυτή τη στιγμή. Είναι το μικρότερο ποσοστό που είχαμε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι στη Δύση, είναι παντού. Συγκριτικά, ποσοστό. Έχουμε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, πόσοι πεθαίνουν, τι ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους πεθαίνει κάθε χρόνο πριν τις ώρες. Είναι πιθανόν ένας άνθρωπος που δεν έχει βρει το νόημα της ζωής, αυτό να μην είναι ένα καλό, για ένα μηχανικό όμως, ο οποίος θεωρεί ότι δεν πρέπει να περνάει πολλή ώρα ασχολούμενος με το νόημα της ζωής και περισσότερο προσπαθώντας να λύσει προβλήματα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό είναι καλό να μιλάει ένας μηχανικός με έναν φιλόσοφο. Αλλά εγώ το έχω λύσει αυτό μέσα μου. Επομένως, έχω κάποια πολύ ίσως απλά. Θεωρείς ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι τώρα από ό,τι στην εποχή του Σέξπιρ του Ισχύλου? Ναι, σαφώς και είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και αυτό φαίνεται από το πόσους ανθρώπους σκοτώνουμε. Από το πώς από τους συνανθρώπους μας σκοτώνουν. Νομίζω ότι πρέπει να το ανοίξουμε στο κοινό. Μπορεί να κατεβείς κάτω με το μικρόφωνο και να το ανοίξουμε στο κοινό. Λοιπόν, είμαστε, θα συλλέξουμε τρεις ερωτήσεις. Θα συλλέξουμε, λέμε, τρεις ερωτήσεις από το κοινό. Θα ξεκινήσει ένας κύκλος συζήτησης και βλέπουμε θα πάει. Χέρια παρακαλώ. Λοιπόν, θα δώσουμε στη... Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν το έχουν πάθει πολύ αυτό που έπαθα εγώ απόψε. Ακούγοντας τον κύριο Τάση έλεγα συμφωνώ, έχει απολύτως δίκιο. Ακούγοντας τον κύριο Πλέτση έλεγα αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να πάνε τα πράγματα. Αλλά είπατε την τελευταία, στην τελευταία σας αποστροφή, είπατε κάτι το οποίο με έκανε να καταλάβω. Είστε μηχανικός και είστε φιλόσοφος. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που πρέπει να συμπάρχουν και οι άνθρωποι είμαστε και τα δύο νομίζω. Έχω λοιπόν την εντύπωση, αναρωτιέμαι μάλλον για να θέσω το ερώτημα. Αν κοιτάζουμε στη μικρή με περασμένη ζωή του ο καθένας, το μικρό κοσμό του, στον οποίο τα πράγματα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο τα περιγράφεται η κυρία Πλέτσα, είναι μάλλον πιο πολύ
χρειαζόμαστε τη συνταγή του κυρίου Τάση για να ζήσουμε. Ρωτώ λοιπόν εσάς, κατά πόσο μας επιτρέπουν οι υπολογιστές, αφήνοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να έχουμε και ελεύθερη βούληση. Γιατί νομίζω, κύριε Τάση, ότι τελικώς δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Όσο και αν νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αποφασίζουμε για τη ζωή μας, και χωρίς τους υπολογιστές δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Επομένως, μήπως η λύση είναι η μηχανική με τους φιλόσοφους, ό,τι αντιπροσωπεύεται, να καθίσουν και να χτίσουν την επόμενη κοινωνία, γιατί οι μεν υπολογιστές, αν πέσουν σε χέρια τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι θα τις χρησιμοποιήσουν εναντίον των κοινωνιών για να τις διδασεύσουν, χρειάζονται τους φιλοσόφους για να μπορέσουν να βάλουν μία νόρμα. Και οι φιλόσοφοι για την επόμενη εποχή χρειάζονται τους μηχανικούς για να απελευθερώσουν όλους τους ανθρώπους στο μικρό κοσμό μας από όλα αυτά τα περιτά. Εγώ ως δημοσιογράφος βρίσκω το Google εξαιρετικό. Χρειάζεται όμως να έχω το μυαλό για να διασταυρώνω την είδηση την οποία διαβάζω, την πληροφορία που δέχομαι. Αν είναι fake news ή αν είναι σωστή είδηση. Επομένως, μήπως είναι fake και ο πόλεμος μεταξύ των δύο οντοτήτων που έχουμε σήμερα εδώ. Μακρηγόρησα, συγγνώμη. Καταρχήν, θεωρώ την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, την καλύτερη αφορμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Το λέγαμε και έξω προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτές οι αξίες που τελικά κάνουν την πορεία της ανθρωπότητας μονοσήμαντη προς το καλύτερο, αν την κοιτάξεις με ένα οπτικό πεδίο ευρύ αρκετά, είναι αυτά που προσπαθεί να κωδικοποιήσει, όσο και αν δεν θέλει να το πει έτσι ο Θεοφάνης, και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική απόρρεια της όλης συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μας κάνει να ξανακοιτάξουμε τι μας κάνει ανθρώπους και να το βελτιώσουμε. Δεν μένει σταθερό αυτό, πρέπει να βελτιώνει όσο περνάει ο καιρός. Επίσης, κάνω πολύ καιρό, δεν ξέρω όσοι βλέπουν τι γράφω και τα λοιπά, τον τελευταίο καιρό γράφω πολύ και προσπαθώ να ασχολούμαι αρκετά με θέματα παιδείας, διότι θεωρώ την πορεία προς την εξειδίκευση που κάνουμε στην παιδεία όλο και περισσότερο πολύ λάθος. Αφενός διότι δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε τα πάντα πια, και το μόνο πράγμα που πρέπει να μάθουμε είναι να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ένας από τους λόγους που αισθάνομαι αρκετά ευτυχισμένος με τη ζωή μου είναι ότι στη δουλειά μου αυτό κάνω και μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, χωρίς να έχω τις υποχρεώσεις μαθημάτων κτλ. Αφετέρου, έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε όλα αυτά, όλο αυτό το καιρό, ενώ ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει να καταλάβουμε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γι' αυτό και η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική, άσχετα αν διαφωνώ με το Θεοφάνη ότι η κίνδυνη είναι τόσο κοντά μας. Δεν είναι η κίνδυνη τόσο κοντά μας. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει κανείς. Ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Είμαστε οι τελευταίοι μετανάστες στην ψηφιακή εποχή. Η νέα γενιά έζησαν στην ψηφιακή εποχή, τα βλέπουν τελείως διαφορετικά. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη τεχνολογία για να ζω σε δύο χώρες ταυτόχρονα. Δεν έφυγα ποτέ από την Ελλάδα τελείως. Η κοινωνική μου ζωή είναι στην Ελλάδα κυρίως. Και ένας από τους λόγους που έρχομαι τόσο συχνά είναι για αυτό το λόγο. Και μπορώ να το κάνω λόγω της τεχνολογίας. Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο για τον περισσότερο κόσμο. Με τρομάζει πάρα πολύ, με στενοχωρεί μάλλον, η χρήση των κοινωνικών δικτύων αυτή τη στιγμή, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς τα βασικά μας ένστικτα είναι οι πιο αξιόπιστοι μηχανισμοί μας. Οι ανώτερες έννοιες και τα λοιπά έρχονται στη συνέχεια. Αν κάτι απηχεί στα βασικά μας ένστικτα, μάλλον θα επικρατήσει
σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό και τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν έχουν αυτή την τάση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τι γίνεται με τα νέα. Για παράδειγμα, έχεις όλη αυτή την πληροφορία, άλλο πληροφορία βέβαια και άλλο γνώση. Επομένως, κάτι άλλο, η κριτική ικανότητα, η οποία είναι κάτι πολύ αφηρημένο αυτή τη στιγμή και κάτι το οποίο ο άνθρωπος αλλάζει δυναμικά ανάλογα με το πλαίσιο εφαρμογής της κρίσης. Δηλαδή, η βαρύτητα των συντελεστών που βάζεις στο να πάρεις μια απόφαση, αλλάζει πολύ δυναμικά. Οι υπολογιστές μπορούν να το κάνουν ακόμα αυτό. Κάποια στιγμή θα το κάνουν. Κάποιες μορφές υπολογιστές. Και εκεί είναι και το πιο η πιο σημαντική μας διαφορά. Η κρίση μας είναι τελείως δυναμική και αλλάζει ανάλογα με το πλαίσιο που δεν μπορεί να κάνει, ανάλογα με τις αισθήσεις, ανάλογα με το που βρισκόμαστε. Ποια είναι η δική μου ανησυχία? Πρώτα απ' όλα, πιθανώς σε κάποιους να δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι είμαι απεσιόδοξος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είμαι. Χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες, είμαι πλήρως διαδικτυωμένος, ο τρόπος με τον οποίο βιώνω, αντίστοιχα όπως το περιέγραψε και ο Μιχάλης όπως τον εαυτό του, είναι μέσω του διαδικτύου, διατηρώ τις διαπροσωπικές μου σχέσεις με φίλους σε πολλές χώρες του κόσμου, επικοινωνώ, ανταλλάσσω email, κάνω βιντεοσυνομιλίες, η σύντροφός μου είναι σε μια διαφορετική χώρα, βιώνω την ζωή μου μέσω του διαδικτύου. Η ανησυχία μου είναι η εξής και δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η συζήτηση εδώ περιστράφηκε κυρίως γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επειδή η συζήτηση ήταν μια συντομή συζήτηση και ήταν ένας αυτοσχεδιασμός και όπως και στη μουσική δεν μπορείς να γνωρίσεις εκ των προτέρων που θα σε οδηγήσει ο αυτοσχεδιασμός, εδώ μας οδήγησε ως επιτοπλίστων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η επιφύλαξή μου αφορά και τις νέες εντός ή χωρίς εισαγωγικά τεχνολογίες, υπό την έννοια ότι εμείς, όπως ο Μιχάλης σωστά παρατήρησε, είμαστε η τελευταία αναλογική ψηφιακή γενιά, δηλαδή από ό,τι βλέπω εδώ και τις ηλικίες της δικές σας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μνήμη της αναλογικής εποχής. Ενώ οι φοιτητές μου, οι οποίοι είναι 20 χρονών, οι οποίοι είναι 22 χρονών, δεν έχουν μνήμη αναλογικής εποχής. Είναι παιδιά τα οποία είναι ψηφιακά 100%. Δηλαδή το διαδίκτυο παγκόσμιος ιστός που ξεκίνησε το 1994 είναι αυτονόητα για αυτά τα παιδιά. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και την καθημερινότητά τους είναι ψηφιακός. Είναι αυτό κάτι αρνητικό? Νωρίς να απαντήσουμε αν αυτό είναι κάτι αρνητικό. Εγώ απλώς θέτω κάποια ερωτήματα. Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής. Αυτή τη στιγμή με τον Μιχάλη συνομιλούμε, είναι εδώ και ο Γιώργος. Καθώς συνομιλούμε, είμαστε στο εδώ και τώρα, δεν συνομιλούν τα λογράμματά μας, είμαστε στον ίδιο χώρο. Το ότι είμαστε στον ίδιο χώρο και συζητούμε καθιστά τον χώρο κάτι παραπάνω από βαθματικό χώρο, τον καθιστά τόπο. Και είμαστε στον ίδιο χρόνο. Ένας χρόνος που τον αναλαμβανόμαστε από κοινού, που τον καθιστά καιρό. Αυτός λοιπόν ο τόπος και αυτός ο καιρός στον οποίο εμείς συναντώμαστε προϋποθέτει ότι εγώ κοιτάζω τον Μιχάλη στα μάτια, κοιτάζω τον Γιώργο στα μάτια, τον απευθύνω το λόγο. Ότι καθώς τους μιλώ, ο Μιχάλης δεν βγάζει το κινητό και δεν απαντά σε μηνύματα. Αυτά είναι πιθανώς αυτονόητα για μένα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο, που είμαστε αναλογικοί, ψηφιακοί. Είναι αυτονόητα διότι τα έχουμε μάθει. Εάν μιλάμε για παιδιά τα οποία ενηλικιώνονται με ένα τάμπλετ στο χέρι, πιθανώς θα αποκτήσουν δεξιότητες που ούτε εγώ, ούτε ο Μιχάλης, ούτε ο Γιώργος είχαν ποτέ. Αλλά την ίδια στιγμή αναρωτιέμαι κατά πόσον θα έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την παρουσία τους στο εδώ και τώρα, το να κοιτάζουν τον συνομιλητή στα μάτια, να κάνουν σωματική επαφή και επιπλέον κατά πόσο θα έχουν την ικανότητα μεγαλώνονται αρκεί ερεθίσματα, likes από ακολούθους στο Instagram και στο Snapchat και λιγότερο στο Facebook, το οποίο αφορά εμάς τους πιο ηλικιωμένους, κατά πόσο θα μπορούν αυτά τα παιδιά να πλήξουν, να μείνουν με τον εαυτό τους, να μείνουν απερίσπαστα. Δηλαδή αυτή η συνθήκη της σχόλης, η σχόλη είναι θετική συνθήκη στην αρχαιότητα, η σχόλη ξεκινά από την σχόλη, από το «δεν κάνω τίποτα». Η ασχολία, το στερητικό α είναι αρνητικό προς τη σχόλη.
ξεκινά αργότερα να σημασιοποιεί το σκάτι το θετικό, δηλαδή τώρα λέμε η ασχολία, είμαι απασχολημένος και αυτό μας αποδίδει πόντο στην κλίμακα κοινωνικής καταξίωσης, γιατί είμαστε απασχολημένοι. Στην αρχαιότητα η σχόλη ήταν το σημαντικό. Κατά πόσο λοιπόν μπορεί κάποιος σήμερα να απομονωθεί, να μην χτυπούν διαρκώς μηνύματα, ενημερώσεις, likes, ειδοποιήσεις, να πλήξει και σε αυτή τη συνθήκη τη σιωπή να αφουγκραστεί τον εαυτό του, να αφουγκραστεί τις εσωτερικές φωνές. Και για μένα αυτό είναι μια απολύτως αναγκαία υπόθεση για να αναπτύξει κανείς μια συνείδηση, μια ηθική συνείδηση. Και σήμερα έχω την αίσθηση ότι τα ερεθίσματα είναι τόσο πολλά στην διαρκή αλληλεπίδραση που αποξηραίνεται η εσωτερική ζωή, που δεν είμαστε ικανοί να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας, που ο εαυτός μας ταυτίζεται με την εικόνα εαυτού και η εικόνα εαυτού, επιδιώκοντας διαρκώς να μεγιστοποιήσει την ορατότητά της και να επιβεβαιώσει εμάς μέσω της ορατότητάς της, καταλήγει να γίνεται είδωλο στο οποίο εμείς υποδομινόμαστε. Δηλαδή μας φαντάζομαι ως ψηφιακούς νάρκισσους οι οποίοι κοιτούν το είδωλό τους στο διαδίκτυο, την αυτονομημένη εικόνα εαυτού και πνίγονται μέσα σε αυτό. Δηλαδή ανησυχία μου είναι κατά πόσον θα μπορούμε να αφουγκραστούμε τους εαυτούς μας, τα συναισθήματά μας και τις εσωτερικές διεργασίες σε μια συνθήκη διαρκούς ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης. Και αυτό το κάνω κρίνοντας από τον εαυτό μου, δηλαδή προσπαθώντας να απαντήσω καθημερινά σε πληθώρα μηνυμάτων και email και σχολείων. Ο χρόνος που μου απομένει τελικά για να γράψω ένα κείμενο είναι λίγος, δηλαδή εξαντλώ τη φαντασία μου να βρίσκω κάποιες ώρες την ημέρα που δεν δέχομαι μηνύματα, και επειδή έχω και φίλους σε διαφορετικές χρονικές ζώνες που μου στέλνουν πάντα μηνύματα, που να μην εμφανίζεται κάτι στην οθόνη καθώς γράφω, να είναι ένας χρόνος σιωπής. Και καταλήγω τώρα βρικόλακα, 4 ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα να γράφω, να υπάρχει μια απολύτη σιωπή. Αναρωτιέμαι, μπορούμε πια να είμαστε μόνοι μας? Υπό μία είναι είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε πάντοτε μόνοι μας με άλλους και όχι αυθεντικά μόνοι μας, που για μένα είναι σημαντικό. Αυτές είναι οι ανησυχίες μου. Δεν είμαι πεσημιστής ο οποίος τίθεται απριόρι ενάντια στις νέες τεχνολογίες ή στην ψηφιακή τεχνολογία, στην τεχνική την νοημοσύνη, η οποία αναδύεται. Απλώς λέτε αυτά τα ερωτήματα. Θα πάρουμε, τρεις ερωτήσεις μαζεμένες για να επιτρέψουμε να κάνουμε το άνοιγμα στο έκτακτο. Θα ήθελα να δώσω εδώ. Λοιπόν, και εγώ ως τεχνοκράτης γενικά, πιστεύω ότι η τεχνολογία... Είναι πληρωμένος από τον Μιχάλη, Όχι, αντιθέτως, θα γυρίσω την ερώτηση πιο πολύ στο φιλοσοφικό. Επειδή όμως ως τεχνοκράτης πιστεύω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει πάντα, στην ιστορία δηλαδή, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναπτυχθούμε, όπως π.χ. στην Αμερική από το 1850 μέχρι σήμερα, από το 50% της αγοράς εργασίας που ήταν καθαρά αγροτική, έχει περάσει μόνο στο 10% να είναι αγροτική και όλες οι άλλες εργασίες είναι πνευματικές. Ναι, μέχρι το 2015 τουλάχιστον τα στατιστικά κάτι τέτοιο. Μήπως λοιπόν η τεχνολογία δεν είναι το πρόβλημά μας, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το πρόβλημά μας, είναι το εργαλείο μας? Μήπως αυτό που φοβόμαστε τελικά είναι μια σύγκληση στην τελειότητα του ανθρώπου, δηλαδή το ότι μπορούμε συνεχώς περισσότερο να λύνουμε πιο σημαντικά προβλήματα, πιο μεγάλα προβλήματα, και σιγά σιγά νιώθουμε ότι φτάνουμε σε κάτι το οποίο δεν μας οδηγεί σε λάθη, π.χ. όταν βγαίνουμε ραντεβού με κάποιον 100% επιτυχία ότι θα είναι τέλειος, άρα και η εξέλιξη φιλοσοφικά βασίζεται στο λάθος, και φοβόμαστε λοιπόν αυτό το λάθος να μην έρθει, να σταματήσει να υπάρχει στην ανθρωπότητα. Μήπως τελικά λοιπόν είναι καθαρά φιλοσοφικό όλο το ζήτημα? Και μήπως φοβόμαστε τώρα την ανθρωπότητα 2.0. Το κρατάμε. Πάμε άλλη ερώτηση. Θεωρώ ότι η ερώτηση που θα κάνω θα είναι ερωτική. Γιατί οι αλγόριθμοι δεν έχουν θέλω, δεν έχουν επιθυμία, και σκεπτόμενος πολιτικά, άρα δεν μπορούμε να τους λαδώσουμε κιόλας. Και αυτό που με φοβίζει, και το βλέπω κυρίως φιλοσοφικά το θέμα, και πολιτικά αν θέλετε, είναι ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις σε αυτόν τον κόσμο μας έχουν την
δύναμη, την ικανότητα οικονομική, παραγωγική, οτιδήποτε κτλ. Να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης, αποφασίζοντας να αγνοήσουν το οποιοδήποτε ηθικό περί δικαιοσύνης που είπαμε κτλ. Και ότι αυτό μπορεί να πάρει κοντρόλ τέλος πάντων και να καταλήξουμε ίσως σε ακόμα φρικτότερα Αφγανιστάν και Ιράκ και δεν ξέρω τι ας πούμε, γιατί κάποιος αποφάσισε πως αυτό δεν ανεξάρτητα που είναι δίκαιο ή όχι, είναι συμφέρον του ή τους, και αυτό μπορεί να είναι, δεν ξέρω να είναι Αμερικάνοι, μπορεί να γίνουν οι Έλληνες, να τόσο σκηνή, και το κάνουν οι Έλληνες, μην ξεκινόμαστε. Και αυτό είναι κάτι που θα με απασχολεί και θα ήθελα να πω τη σκέψη. Ευχαριστούμε. Πάμε και προς τα έξω. Είπαμε μέσα. Ωραία. Αυτή η ερώτηση έπεσε κουτί σε αυτό που ήθελα να φτάσω. Λοιπόν, εξαιρετική κουβέντα. Βιντεοσκοπείτε. Βιντεοσκοπείτε. Άρα θα τη βλέπουμε online. Βλέπετε, αυτό το 1800 θα ήταν ανήκουστο. Αφήστε που εδώ το 1800 θα ήταν μόνο ο βασιλιάς. Μετά το 32 δηλαδή. Βάλτε και το μικρόφωνο, μην το χρησιμοποιείτε όπως τότε. Ναι, δηλαδή δεν ξεχνάτε στις συζητήσεις που κάναμε πριν. Τη δημοκρατικότητα του μέσου, όχι για όλους, αλλά για πάρα πολύ περισσότερους. Ο Ουτεβέλιος έβγαλε τη τυπογραφία και πήρε εκατοντάδες χρόνια να μπορείς να τυπώσεις ένα βιβλίο. Πάνω από 100. Εμείς βγάλαμε το ίντερνετ, δηλαδή εμείς. Κάποιοι βγάλανε το ίντερνετ, 1991 World Wide Web. Από τότε όλοι μπορούν να γίνουν συγγραφείς, ιστορικοί, δηλαδή τέλος πάντων ο καθένας μπορεί να κάνει το ίντερνετ. Κλείνω την παρένθεση. Έχω την ίδια συζήτηση με φοιτητές μου. Είμαι καθηγητής της ΣΑΜΟ, πληροφορικής. ΣΑΜΟΣ, ξέρετε, είναι ιδανική για τέτοιες συζητήσεις. Γρήγορα η κουβέντα τελειώνει το πρώτο μέρος που λέει, κύριε καθηγητά, τι μπορεί να γίνει με την παιδεία. Αυτό που συζητήσατε σήμερα πολύ. Θα ήθελα μόνο, αν μπορέσει ο κύριος Μπλέτσας να μου δώσει μια μικρή υποβοήθηση, να μου πει συμφωνώ. Τους λέω πάντα, λέω, κοιτάξτε, έχουμε μπει στον ένατο μήνα. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί πια. Το μέλλον, αυτό που λέτε, πείτε μας κύριε καθηγητά πώς θα είναι, είναι τώρα. Απλώς περιμένετε λίγο να δείτε πού θα σκάσει. Δηλαδή τα θαύματα που γίνονται καθημερινά, τεχνολογικά βεβαίως, κάτι θα συμβεί. Και τους λέω μάλιστα, όσο μπορείτε να το κυνηγήσετε στην Αμερική, τόσο μπορείτε να το κυνηγήσετε και εσάς. Αλλά η συζήτηση τελειώνει γρήγορα, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορώ να τους πω τίποτα. Επί της ουσίας του μέλλοντος. Το μέλλον θα προκύψει ανεξαρτήτως από μένα και λόγω της δημοκρατικότητας του μέσου. Από στην Ινδία, ένας θα φτιάξει τον πρώτο υπολογιστή που καταλαβαίνει τη γλώσσα. Εκεί κρύβεται, το είπε ο κ. Μπλέτσας πριν. Στη γλώσσα κρύβεται το θέμα. Κλείνω παρένθεση. Το ερώτημα είναι αυτό όμως. Οι φοιτητές μου, αργά ή γρήγορα, στα πρώτα μισή ώρα μιλάμε τεχνολογία, φτάνουμε σε αυτό. Λέει, άρα το θηρίο το έχετε ήδη φτιάξει. Λέω ναι. Ξέρετε, μου λέει, να το οδηγήσετε. Ή τώρα που το βγάζετε στον δρόμο, οι τράπεζες, οι πολιτικοί θα πάρουν το θηρίο και θα μας καταδυναστεύσουν όπως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είστε, μου λέει, κύριε καθηγητά, έτοιμοι εσείς οι πληροφορικοί να ασχοληθείτε και με άλλα θέματα ηθικής που δεν τα έχετε ίσως διαβάσει πολύ, μου λέει, στον κώδικα, για να οδηγήσετε το θηρίο. Και από την άλλη, ακόμα βαρύτερο, είναι, μου λέει, έτοιμοι οι άλλοι φίλοι σας, οι κοινωνιολόγοι, οι της ηθικής και της διακυβέρνησης, ικανοί να μην κλαίνε σαν λέγοντας ο μπαμπούλας, αλλά να αγκαλιάσουν την πραγματικότητα που έρχεται, να μην κρυφτούν σαν λουδίτες, λέγοντας κακό παιδί μου, άστο θα το δούμε του χρόνου, αλλά να το καθοδηγήσουν σωστά. Είστε, μου λέει, στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει πολύ εμφαντικά να δώσει άλλη μία ερώτηση στο τελευταίο μέρος της συζήτησης. Πολύ... Και τρεις και τέσσερις. Θα δώσουμε άλλη μία έτσι για να δούμε που θα μας οδηγήσει αυτή. Θα δώσουμε τώρα στο κύριο. Γεια σας. Καταρχήν στον κύριο Τάση να τον ρωτήσω γιατί δεν κλείνει το κουμπί. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να μην έχει μηνύματα σήμερα, δεν μας έχουν βάλει ακόμα το τσιπάκι που να μας χτυπάει το μήνυμα στον εγκέφαλο. Έχουμε και ένα κουμπί που είναι στην διάθεσή μας να το κλείνουμε. Αλλά γενικότερα,
αν με επιτρέψετε, να παρατηρήσω ότι λιγάκι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Τη φιλοσοφία, την τεχνητή νοημοσύνη και το big data management. Νομίζω ότι είναι τρεις διαφορετικοί χώροι που θα πρέπει να τους δούμε με διαφορετικές οπτικές. Διότι το ότι σήμερα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε μεγάλο όγκο δεδομένων για να λύνουμε κάποια πρακτικά ζητήματα ή για να κάνουμε πολιτικές, δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό το οποίο ουσιαστικά φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Γιατί αυτό θα προέλθει από τη βιο-ρομποτική, από τη βιο-μηχανική. Δηλαδή το θέμα είναι πώς θα συνδεθούν κάποια στιγμή ανθρώπινες ιδιότητες με μηχανικές ιδιότητες και πώς αυτά τα υβριδικά όντα θα αποτελέσουν ένα νέο τρόπο συνύπαρξης με τους ανθρώπους. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε σαν καθ' αυτό τεχνητή νοημοσύνη, είτε σαν big data management, από κάπου χρηματοδοτείται, σαν έρευνα. Δεν υπάρχει από μόνη της, δεν είναι κάτι σαν τη φυσική νοημοσύνη του σύμπαντος. Κατευθύνεται και χρηματοδοτείται για συγκεκριμένους οικονομικούς και πολιτικούς εξουσιαστικούς λόγους. Θέλω να πω ότι αυτό δεν θίχθηκε σήμερα στη συζήτηση. Και εκεί θα μπορούσε πραγματικά η φιλοσοφία να παίξει ρόλο στο κατά πόσο μπορούμε ακόμα να, όπως είπαν και άλλοι που ρωτήσανε, να θέτουμε ηθικοπολιτικές αρχές δικαιοσύνης ως φραγμούς στη χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό πυρήνα προβληματισμού στις τελευταίες τουλάχιστον τρεις ερωτήσεις. Και θα έλεγα ότι έχει να κάνει με μια πολύ επίκαιρη συζήτηση λόγω των εξελίξεων και με Cambridge Analytica και τα λοιπά που έχουμε ακούσει όλοι, που έχει να κάνει με το ποιος, ας πούμε, κατέχει το ολιγοπόλιο της τεχνολογικής διανόησης αυτή τη στιγμή, πώς το χρησιμοποιούμε κτλ. Ως γνωστόν, οι θεσμοί ακολουθούν την τεχνολογία και τις ιστορικές εξελίξεις. Εδώ όμως έχουμε τον κύριο Θεοφάνη Τάση, που μπορεί να μας δώσει μια πιο φιλοσοφική, πιο υπαρξιακή ματιά στα πράγματα, και τον κύριο Πλέτσα, ο οποίος μιλάει ερχόμενος με μια πείρα και γνώση από χώρο όπου παράγεται πρωτογενώς αυτές οι εξελίξεις. Τι θέλω να πω, ότι οι απαντήσεις, θα δώσω τώρα το λόγο στους κυρίους, δεν έχουν να κάνουν εδώ. Υπήρχε και μια έτσι τεχνητά διαμορφωμένη αντίθεση, να το πω και έτσι, προκειμένου να ανάψει η συζήτηση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και δεν έχει να κάνει με την κλασική μεταφυσική αντίθεση Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, άσπρο, μαύρο κτλ. Εδώ μιλάνε δύο άνθρωποι κατεξοχήν σχεσιακής αντίληψης, που απλά τώρα ανακαλύπτουμε και εμείς στο δημόσιο αυτό διάλογο τον πυρήνα, ας πούμε, κάποιων αντιθέσεων. Οπότε θα ήθελα, με αφορμή αυτό το πυρήνα των τελευταίων ερωτήσεων που λέει «Οπα, κίνδυνος, τι κάνουμε εδώ πέρα», να δώσουμε το λόγο, θα έδινα πρώτα τώρα στο Θεοφάνη, σε σχέση με το ερώτημα που λέει «Είναι όντως όπως κάθε ιστορική στιγμή, για να μην είμαστε και μειοπικοί στην κατανόηση του προβλήματος, η τεχνολογική διανόηση στα χέρια ολίγων, τι κάνουμε γι' αυτό, και εμείς που τοποθετούμαστε και ως εικονιστικά υποκείμενα». Ναι, από ό,τι φαίνεται τα τρία ερωτήματα που ακούστηκαν συνέκλυναν στη σχέση μεταξύ τεχνικής εξέλιξης και πολιτικού από τη μία, και τεχνικής εξέλιξης και υποκειμένου από την άλλη, δηλαδή πώς η κοινωνία στο σύνολό της, πώς μπορεί να παρέμβει ως προς τεχνική εξέλιξη και να την κατευθύνει, ποια ακριβώς είναι η σχέση του πολιτικού προς την τεχνική εξέλιξη, και αντίστοιχα πώς μπορεί το υποκείμενο, δηλαδή ο καθένας από εμάς, να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη. Ο Μιχάλης, συνάδελφος στην Πάτρα, είπε πάτα το κουμπί και μην ασχολείσαι. Μιχάλη μου, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή,
η σχέση μας με αυτά τα μέσα δεν είναι η ίδια με τη σχέση που είχαμε με ένα σφυρί παλαιότερα ή με ένα, ξέρω εγώ, γάιδαρο. Δηλαδή, εάν αντιμετωπίζουμε τα νέα μέσα, το νέα παλέντο σαλοϊκών έχουν περάσει 25-30 χρόνια, δεν είναι και τόσο νέα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ψηφιακές τεχνολογίες με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Το λάθος είναι το εξής. Ας πάρουμε για παράδειγμα το σφυρί. Το σφυρί το έπαιρνα για να καρφώσω ένα καρφί και να κρεμάσω ένα πίνακα. Ή αντίστοιχα το τρυπάνι για να τρυπήσω κάτι, αντίστοιχα το φτιάρι το έπαιρνα για να σκάψω κάτι. Όταν τελείωνα με το κάρφωμα και όταν τελείωνα με το σκάψιμο, το σφυρί και το φτιάρι το άφηνα στην άκρη. Δεν κυκλοφορούσα με το φτιάρι και το σφυρί να πάω στο κρεβάτι και να πάω να φάω και να πιω και να τους φίλους με το φτιάρι και το σφυρί. Ναι, αλλά δεν πας με το φτιάρι και το σφυρί, τι κάνεις, θα έχεις δουλειά. Αχ, θα πω, το ξέχασα, θα πω, το είχα αφήσει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι πάνω μου. Το έχω σε μια λειτουργία πτήσης, μια χαρά. Το έχω σε λειτουργία πτήσης αυτή τη στιγμή, αλλά ο καθένας από εσάς το έχει πάνω του και μια αντίληψη η οποία υποβιβάζει τα έξυπνα κινητά προς το παρόν, για να μην μιλήσω για τα Google Glasses, σε ένα απλό εργαλείο το οποίο εγώ μπορώ να το ελέγξω πλήρως και από το οποίο αποστασιοποιούμε και επί των σκοπών της χρήσης εγώ διαθέτω πλήρη αυτονομία, μια τέτοια αντίληψη αδικεί την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης. Στην πραγματικότητα αυτό το μέσο μας διαμορφώνει πιθανώς περισσότερο από όσο το διαμορφώνουμε εμείς και εμένα η ανησυχία μου έγκυται ακριβώς σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε πόσο πολύ καθορίζει την καθημερινότητά μας τις σχέσεις μας που διέπονται από αλγορίθμους, από το ποιες ενημερώσεις βγαίνουν στο Facebook και το Instagram μέχρι το πώς ακριβώς αλληλεπιδρούμε αν χρησιμοποιούμε τζιπς, εικονίδια ή λέξεις. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Και επειδή συμβαίνει με έναν πολύ καθημερινό, με έναν πολύ άμεσο, με έναν πολύ γρήγορο τρόπο, ενδίδουμε σε αυτό, μας μετασχηματίζει σε έναν τέτοιο βαθμό που δεν θέτουμε καν τα ερωτήματα γιατί έχουμε ήδη απορροφηθεί από αυτή την τεχνική εξέλιξη. Δηλαδή, αναλογιστείτε, το έχω πει πολλές φορές. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο εγώφωνο, iPhone, ο Steve Ballmer που ήταν CEO της Microsoft, είπε αυτό είναι ένα gadget που αφορά μερικούς τρελαμένους hipster της Καλιφόρνιας. Και 25 χρόνια αργότερα στο χωριό μου, στα αλβανικά σύνορα, βλέπω το συνταξιούχο να μιλάει με το εγγόνι του. Η ταχύτητα αφομοίωσης είναι συγκλονιστική. Η πρώτη κίνηση που κάνουν πολύ γνωστοί μου το πρωί είναι παίρνουν το κινητό τους που είναι στο κομωδίνο και απαντούν στα μηνύματα. Δεν είναι ένα εργαλείο όπως είναι το σφυρί ή όπως είναι το φτιάρι. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Υπάρχουμε μέσω αυτών και δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά. Εάν λοιπόν όπως ο Μιχάλης είπε απλώς πάταγα το κουμπί και δεν είχα πρόσβαση, δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου, που επικοινωνούμε συχνά Μιχάλη, και δεν θα μπορούσαν και πολλοί άλλοι να με συναντήσουν, θα ήμουν αόρατος, άρα ανύπαρκτος. Νομίζω ότι στην ψηφιακή συνθήκη συμβαίνει αυτό που παλαιότερα συνέβαινε στην αναλογική συνθήκη, δηλαδή αναλογιστείτε τους ανθρώπους που επαιτούν στον δρόμο, τι κάνουμε συνήθως, τους προσπερνούμε, δεν τους ρίχνουμε δεύτερη ματιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι επαιτούν ή πλανών η μουσική συνήθως είναι αόρατοι, δεν τους κοιτάζουμε. Τους στερούμε την υπόστασή τους καθιστώντας τους αόρατους, δεν υφίστανται. Εάν κανείς αποφάσιζε να βγει από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή να βάλει το κινητό του σε λειτουργία πτήσης, θα ήταν αόρατος, δηλαδή μη διασυνδεδεμένος, δηλαδή ανύπαρκτος. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό περισσότερο από 2-3 ώρες. Ακόμα και σε μια υπερατλαντική πτήση όπως ο Μιχάλης που ήρθε σήμερα από τις ΗΠΑ, έχεις διαδίκτυο στην πτήση. Ποιος μπορεί να είναι από πάνω από 10, 12, 15 λεπτά, ναι, αποδεκτός χρόνος για να απαντήσει κανείς σε ένα email ή 2-3 μέρες. Ήταν στα όρια της ευγένειας. Σήμερα, εάν δεν απαντήσει κανείς, ο Γιώργος που είναι και επιχειρηματίας, έχει startup, εταιρεία που το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, εάν δεν απαντήσεις όχι απλώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά εντός ολίγων ωρών, αυτό θα δει καγένεια, είσαι απομονωμένος. Θέλω να πω δηλαδή
ότι η αυτονομία μας ως υποκειμένων είναι περιορισμένη. Όχι ανύπαρκτη, αλλά περιορισμένη. Το τι τρόπους μπορούμε να βρούμε για να τη διαχειριστούμε, αυτό αφορά μια επιμέλεια αυτού και πάνω σε αυτή προσπάθησα να σκεφτώ στο βιβλίο. Τώρα, στο επίπεδο της κοινωνίας και στην σχέση πολιτικού και τεχνικής εξέλιξης, θεωρώ ότι είναι εξίσου δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι η τεχνική εξέλιξη έχει εξαλείψει κάθε πιθανότητα πολιτικής παρέμβασης και πολιτικής κατεύθυνσης. Αλλά από την άλλη, σήμερα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο η πολιτική να ασχοληθεί με αυτά τα διστήματα, υπό την έννοια ότι η πολιτική αφορά κυρίως την διαχείριση της τρέχουσας καθημερινότητας, την διατήρηση και την αναπαραγωγή της εξουσίας και όχι τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εις βάθος πολιτικών. Και αν στον 20ο αιώνα το οικονομικό στοιχείο κυριάρχησε επί του πολιτικού και η οικονομία κατήφθηνε τις πολιτικές, τότε στον 21ο αιώνα και στον 22ο αιώνα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η τεχνική καθορίζει το πολιτικό. Δηλαδή, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πιθανώς να διαθέτουμε ακόμα δυνατότητες παραγωγής πολιτικής, όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι δρόντες και ότι ίσως σε 10 ή σε 20 χρόνια να μην διαθέτουμε αυτές τις ικανότητες. Τα smartphones ικανοποιούν μια θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, που είναι η ανάγκη της επικοινωνίας, γι' αυτό και είναι θυστικά. Ξεκινάμε από ένα καλό σημείο, ίσως πολλές φορές να το παρακάνουμε. Όσον αφορά την κυριαρχία της πολιτικής επί της οικονομίας, μάλλον το αντίθετο που γίνεται τώρα, με το οποίο παραπονιόμαστε πάρα πολύ, επειδή αυτό με ενοχλεί πολύ. Το αναμασάμε και στην Ελλάδα πολύ και μας έχει κάνει κακό. Δεν έχουμε καταλάβει ότι δουλεύουν σε διαφορετικές κλίμακες. Ενώ η οικονομία είναι παγκόσμια, η πολιτική είναι πολύ τοπική. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Θα τα πας και τα δύο προς μία κατεύθυνση για να μπορέσουν να συνεξελιχθούν ή όχι. Δεν έχει να κάνει. Η τεχνολογία φταίει γι' αυτό. Έκανε την οικονομία. Είναι πιο εύκολο να γίνει το κεφάλαιο να κινηθεί παγκόσμια από ότι είναι οι αξίες και οι θεσμοί, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κυνηγήσουμε. Η πολιτική πάντα ακολουθούσε. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Επίσης, πάντα μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και τα λάθη μας, όταν γίνονται σε μεγάλη κλίμακα, έχουν και θύματα. Ούτε αυτό είναι καινούργιο. Απλώς γίνεται σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα. Από εκεί και πέρα, το αν ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα, το άκουσα λίγο συνωμοσιακό. Το ερώτημά σας και θέλω να ξέρω πόσο μακριά έχει πάει και πόσο πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι πολύ βασικά ένστικτα αυτά. Δηλαδή, ο Ζούκερμπεργκ έφτιαξε ένα εργαλείο απλοϊκότατο για να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση του Θεοφάνη. Δεν ξέρω αν θυμάστε γιατί ξεκίνησε το Facebook. Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός του Facebook. Ήταν έτσι ώστε ο Ζούκερμπεργκ και οι φίλοι του στο Harvard να βαθμολογούν υποψήφιες κοπέλες για να βγουν. Και θα ήταν αυτό. Έτσι ξεκίνησε το Facebook. Λοιπόν, όταν ένα εργαλείο ξεκινάει με τόσο απλοϊκή σκέψη και βασισμένο σε τόσο βασικά ένστικτα και καταλήγει να συνδέει μεταξύ του το μισό πλανήτη. Δηλαδή, αν δείτε πολύ γρήγορα, το Facebook έχει φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή. Και παρεμπιπτόντως αρχίζει να έχει κρίσεις. Διότι τα παιδιά μου δεν το χρησιμοποιούν. Καταλαβαίνεις ότι κάπου στην πορεία κάποια πράγματα θα πάνε πολύ λάθος. Η επόμενη εξέλιξη του Facebook ήταν ότι έγινε η καλύτερη πλατφόρμα για να στοχεύσεις κάποιον με ένα μήνυμα διαφημιστικό. Έτσι βγάζει τα χρήματα. Δεν φταίει το Facebook γι' αυτό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο μία από τις παρενέργειες των ψηφιακών ομάδων είναι ότι έμαθαν στο τζάπα. Έμαθαν ότι ενώ η οικονομία βασίζεται στην πληροφορία, η πληροφορία είναι δωρεάν, επειδή μπορούμε απλώς να την αντιγράψουμε. Έφτιαξε τη μεγαλύτερη μηχανή, την καλύτερη μηχανή στόχευσης. Δεν το έκανε
με βάση κάποιο σχέδιο κάποιο. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν κάποιοι πολύ έξυπνοι. Οι Ρώσοι είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, ήταν όμως παραδοσιακά οι καλύτεροι στον πληροφοριακό πόλεμο. Βρήκαν αυτό το καταπληκτικό εργαλείο, βάζουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την ιστορία, με δύο ομάδες στο Όστιν του Τέξας, όπου με βάση το Facebook και το Twitter, από τη Ρωσία, τους οργάνωσαν σε δύο αντίθετες διαδηλώσεις. Η μία ήταν Black Lives Matter υπέρ κατά της αστυνομίας, η μία ήταν υπέρ της αστυνομίας. Οργάνωσαν λοιπόν από μακριά δύο διαδηλώσεις, στοχεύοντας μηνύματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους, τους έβαλαν την ίδια στιγμή στην ίδια πλατεία στο Όστιν και φυσικά τα αποτελέσματα ήταν πολύ δεδομένα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει πιο πολύ με την απλοϊκότητα, δεν έχει να κάνει με κάποιο σκοπό. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι κάποια πράγματα που τα βλέπουμε λίγο συνωμοσιακά, ότι κάποιος πρέπει να βρίσκεται από πίσω, συνήθως η απλούστερη λύση και η απλούστερη εξήγηση που μπορείτε να δώσετε είναι συνήθως πραγματική. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε βέβαια με το Facebook. 3 δισεκατομμύρια κόσμος, τεράστιο, δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δεν θέλουμε για να ελεγχθεί, πολλοί δεν θέλουν να ελεγχθεί, προσωπικά δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Το Google με απασχολεί, παρεπιπτόντως έχει πολύ περισσότερα δεδομένα για μένα, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, διότι το χρησιμοποιώ συνέχεια. Το Facebook και να εξαφανιζόταν θα έβρισκα τρόπο για να το αντικαταστήσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή σου δίνει αυτή την ευκολία και έχουμε μάθει την ευκολία, υπάρχει εκεί. Είναι, χρησιμοποιεί αλγόριθμους, όπως είπα πριν, είναι η πιο κερδοφόρος εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τη λέμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πάω στην παρατήρηση του κυρίου ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται αυτά, το είπα νομίζω και πιο πριν, είναι ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι μηχανική μάθηση. Τα σενάρια με τα οποία συνδέεται η φιλοσοφία με την τεχνητή νοημοσύνη δεν συνδέονται τόσο πολύ με τη μηχανική μάθηση άμεσα. Η μηχανική μάθηση το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει τις προκαταλήψεις μας, αλλά δεν πρόκειται να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν είναι ανώτερη μορφή νοημοσύνης, είναι εκτεταμένη νοημοσύνη, όπως είπαμε πριν. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε μάθει να δίνουμε αυτό που κάνει όλο αυτό το μηχανισμό δυνατό. Δεν έχει να κάνει με κυβερνήσεις, καμία κυβέρνηση δεν πήρε αυτή την απόφαση. Έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους. Έχει να κάνει με αυτό που έχει πει κάποιος πολύ επιτυχημένα, ότι αν παίρνεις μια υπηρεσία δωρεάν, είναι γιατί εσύ είσαι το προϊόν και όχι η υπηρεσία. Λοιπόν, ένα πρώτο βήμα που νομίζω μπορούμε όλοι να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω, να πατήσουμε λίγο το κουμπί το off, να δούμε ποια πράγματα πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε εκεί και ποια δεδομένα χρειάζεται να δώσουμε, αλλά να μην δούμε, να μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι το συνολικό αποτέλεσμα για την κοινωνία νομίζω ότι είναι θετικό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τα οποία είναι σε παγκόσμια κλίμακα και τα οποία δεν μπορούν να λυθούν χωρίς αυτά τα εργαλεία. Και ελπίζω να πάμε προς τα εκεί. Η μέχρι τώρα εμπειρία της ανθρωπότητας είναι ότι μετά από κάποιες αναταράξεις, το σύστημα συγκλίνει προς μία θετική κατεύθυνση. Το λέει αυτό κάποιος ο οποίος είναι από τη φύση του αισιόδοξος, οι μηχανικοί έτσι είμαστε, δεν μας χρειάζεται να ξέρουμε απαραίτητα το θετικό αποτέλεσμα. Το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι να παλεύουμε γι' αυτό συνεχώς. Γι' αυτό θέλουμε και καμιά φορά την καθοδήγηση. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι οι φιλόσοφοι θα είναι καθοδηγήσουν να λάβουν την, να μπουν ούτε καν στην πολιτική. Αυτό που κάνουν οι φιλόσοφοι είναι αυτό που κάνανε ανέκαθεν από την εποχή του Σοκράτη, να θέτουν ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως είναι ενοχλητικά μερικές φορές, να προξενούν μια δυσφορία, αλλά να δημιουργούν μια συζήτηση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και με βάση αυτής της συζήτησης
σε αυτή τη διαβούλευση που θα ακολουθήσει να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Και για μένα αυτό είναι το καθοριστικό. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν σήμερα αποτελούν προϊόν της συλλογικής μας βούλησης, αποτελούν προϊόν διαβούλευσης ή οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας συμβαίνει λίγο έως πολύ ερήμη μας. Αυτό είναι η ανησυχία μου. Δηλαδή δεν προσυπογράφω μια πλατωνική θεώρηση της φιλοσοφίας όπου οι φιλόσοφοι μπορούν να λειτουργούν ως σύμβουλοι ή ως πολιτικοί, αλλά μια θεώρηση της φιλοσοφίας όπου φιλόσοφοι παρεμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα εμπλουτίζοντας την δημόσια συζήτηση και διαβούλευση, όπου οι πολίτες μετά μπορούν να αναλάβουν την τύχη τους και την ευθύνη των επιλογών τους στα χέρια τους. Δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξος, θαυμάζω την αισιοδοξία των μηχανικών όπως ο Μιχάλης, είμαι ενθουσιώδης χρήστης των ψηφιακών τεχνολογιών. Απλώς στην θεωρητική μου εργασία αισθάνομαι την ανάγκη να αποστασιοποιηθώ από τον ενθουσιασμό μου, να αναστοφαστώ, να δω και τον δικό μου μέχρι ενός σημείου εθισμό σε αυτές τις τεχνολογίες και να σκεφτώ πώς διαμορφώνεται η ανθρώπινη συνθήκη στον 21ο αιώνα προς τον 22ο αιώνα, δηλαδή πώς ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, πώς ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις μας που καθορίζονται από αλγορίθμους, πώς ο τρόπος που βιώνουμε το σώμα μας και τα συναισθήματά μας, πώς η αυτοεικόνα μας συγχέεται με την εικόνα του εαυτού. Πώς λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα λαμβάνουν μια ιδιάζουσα μορφή στην παρούσα συγκυρία. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνει κανείς ο οποίος προσπαθεί να σκεφτεί σήμερα και αυτό προσπαθώ να κάνω. Και στην συζήτηση που κάναμε σήμερα με τον Μιχάλη, εντάξει, εγώ ανέλαβα έναν ρόλο πιο κριτικό, επιφυλακτικό, ο Μιχάλης έναν πιο θετικό, αισιόδοξο, αλλά αυτό είναι καθαρά για να απεικονιστούν με μεγαλύτερες αφήνεια δύο διαφορετικές θέσεις, γιατί η συζήτηση δεν ήταν πολεμική, ήταν ευρετική συζήτηση, ήταν συζήτηση όπου προσπαθήσαμε και δύο να καταλάβουν περισσότερο κάποια πράγματα και ενδεχομένως να προξενήσουμε κάποια απορία ή κάποιο ερώτημα σε εσάς που μας παρακολουθήσατε και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε και να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Θέλω να κάνω να έχουμε ακόμα ερώτηση από φίλοι στην Αμερική, αλλά εάν υπάρχει έτσι... Ένα τελευταίο ερώτημα πολύ σύντομο, στον κύριο Γκλέτσα. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει η εκτεταμένη νοημοσύνη να γράψει ένα λογοτεχνικό έργο όπως... Πείτε το και στο μικρόφωνο γιατί να λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι εκτεταμένη νοημοσύνη, είναι ένα από τα τεστ. Είχα την τύχη πριν από δύο μέρες, είχα ένα μακρύ γεύμα και μία συζήτηση με ένα μεγάλο φιλέλληνα, τον Ρόμπερτ Μακέι, τον φωτογράφο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και με ρώτησε ποιο είναι το τεστ όπου θα έχουμε πραγματικά πραγματική τεχνητή νοημοσύνη. Και του είπα, Ρόμπερτ, νομίζω ότι εγώ θα πω ότι έχουμε πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη όταν θα διαβάσω μία πραγματικά καλή ιστορία. Διότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι η διαχείριση των συμβόλων και πώς τα βάζουμε μαζί έτσι ώστε να φτιάξουμε δυνατές ιστορίες. Όταν απλά συνδέουμε πάρα πολύ κόσμο σε μία τεχνητή κοινότητα, σε ένα τεχνητό τόπο, με βάση τα πολύ βασικά μας ένστικτα, όπως αυτή τη στιγμή το Facebook, είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι πολύ καλά, δεν θα βγει κάτι έξυπνο από όλη αυτή την ιστορία. Να πω κάτι, δεν μπορώ να σταθώ, Μιχάλη, με συγχωρείς, όσον αφορά τη δημιουργία της ιστορίας. Πιθανώς να γραφτεί αυτή η ιστορία και να μας συγκινήσει. Αλλά αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει υπό ποια έννοια. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εξομοιώσουμε τις μηχανές με εμάς, να κάνουμε τις μηχανές να σκέπτονται. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ενδεχομένως συνείδηση. Αλλά στην απόπειρα να το πετύχουμε αυτό, αρχίζουμε και μοιάζουμε εμείς ολοένα περισσότερο με τις μηχανές στον τρόπο που λειτουργούμε και αλληλεπιδρούμε στα μηνύματά μας, στις εικόνες που αναπτύσσουμε. Οπότε, εάν τελικώς εμφανιστεί αυτή η μηχανή,
αυτή η μηχανή δεν θα εμφανιστεί επειδή τελικώς μοιάζει με τους ανθρώπους, αλλά επειδή εμείς θα έχουμε μοιάσει όλο ένα και περισσότερο με αυτό το οποίο προσπαθούμε να κατασκευάσουμε. Δηλαδή, στην καθημερινότητά μας, εικάζω ότι περισσότερα από εσάς προτιμάτε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα αντί να τηλεφωνήσετε. Ή προτιμάτε να τηλεφωνήσετε αντί να συναντηθείτε διαζώσεις. Δηλαδή, οι αλληλεπιδράσεις μας είναι αλληλεπιδράσεις εικόνων ψηφιακών και όχι διαζώσεις. Δηλαδή, αυτός ο φόβος της εγκύτητας και της παρουσίας, αυτή η βαθμιαία εξαήλωσή μας, η οποία μας κάνει να μοιάζουμε όλο ένα και περισσότερα με αλγορίθμους, είναι αυτό που δημιουργεί αυτήν την κατά τη γνώμη μου ψευδαίσθηση ότι οι αλγόριθμοι γίνονται όλο ένα και περισσότερο ευφυείς. Πιθανώς εμείς να γινόμαστε χαζότεροι και λιγότερα ανθρώπινοι από μια έννοια. Το να έχουμε λίγο πιο πλούσιο τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή πριν από όλη αυτή την τεχνολογία, αν θυμάσαι, για να μιλήσει με κάποιον έπρεπε να βρεθείς στον ίδιο χώρο ή στον ίδιο χρόνο. Εμπρό να σηκώσει το τηλέφωνο και ο άλλος να είναι από την άλλη πλευρά. Το ότι μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα το οποίο ο άλλος μπορεί να το διαβάσει οπουδήποτε, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, εκεί νομίζω είναι η μεγάλη μας διαφορά. Τελικά το βρήκαμε στο τέλος. Εγώ το θεωρώ κέρδος. Είναι κέρδος, αλλά τελικά τι λέμε. Δηλαδή, έχεις ένα ηλεκτρομαγνητικό νήμα μια συζήτηση, κοιτάξτε ο καθένας από τα κινητά του. Υπάρχουν νήματα συζητήσεων, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους το τελευταίο μήνυμα είναι πριν από 8 μήνες, πριν από 9 μήνες, πριν από 3 εβδομάδες. Και απλά στέλνετε στη συνέχεια ένα τι γίνεται, πώς πάει. Συγκρίνεται το αυτό με την παραδοσιακή μορφή της αλληλογραφίας, όπου έπρεπε να προηγηθεί μια σύνοψη των όσων συνέβησαν, ένα τυπικό πώς είσαι, τι κάνεις, τι γίνεται τα παιδιά, η σύνοψη, και μετά θα γίνονται επικοινωνία. Ή αντίστοιχο στο τηλέφωνο. Σήμερα η συζήτηση δεν διακόπτεται ποτέ. Με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουμε κοινοτοπίες, απλώς πληροφορίες. Δηλαδή, λέμε να μείνουμε σε επαφή. Μα δεν μένουμε σε επαφή. Μένουμε πάντοτε μέσω μηνυμάτων σε επαφή. Αυτό που ανταλλάσσεται γίνεται όλο ένα και περισσότερο επιφανειακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν όλες οι συζητήσεις ήταν ουσιώδες και βαθιστόχαστες και ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνών, φιλοσόφων, κάθε άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι συζητήσεις που γινόταν στο παρελθόν ήταν συζητήσεις που γινόταν στον ίδιο τόπο μεταξύ ανθρώπων που κάναν την πλάκα τους, που αγγιζόταν, που ήταν αργόσχολοι, που παίρνουν το χρόνο τους μαζί, που ήταν μαζί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η ευκολία στην επικοινωνία που διαθέτουμε τώρα είναι καθ' αυτή αρνητική. Δεν θα μπορούσα να το ισχυριστώ αυτό, διότι όπως ανέφερα νωρίτερα και συντροφός μου είναι σε άλλη χώρα και πολλοί φίλοι μου είναι σε άλλες χώρες και χωρίς αυτό το μέσο δεν επικοινωνούσα. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε για το πώς αυτή η ευκολία στην επικοινωνία καθορίζει την ποιότητα και το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας. Δηλαδή, φοβούμαι ότι αυτή η επικοινωνία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μια επικοινωνία σχετικά ρηχή που βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία μας καθιστά, μας αποξηραίνει, μας καθιστά λιγότερο ικανούς να μοιραστούμε την οδύνη μας. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα επικοινωνήσετε σε ένα μήνυμα την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή μια ασθένεια? Πώς αναρτήσατε, βλέπετε στο Instagram ή στο Facebook από νοσοκομεία ή από κηδείες? Κατά πόσον αυτά τα μέσα μπορούν πραγματικά να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε εσωτερικές διαδικασίες και κομβικές στιγμές του βίου μας? Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέσα αυτά είναι αρνητικά ή ρηχά. Απλώς επισημαίνω αυτό το σημείο για να σκεφτούμε πάνω στο πώς ο τρόπος τους καθορίζει αυτό που λέμε και εν τέλει καθορίζει εμάς τους ίδιους. Και αν καθορίζει εμάς τους ίδιους που είμαστε αναλογικοί ψηφιακοί, πώς καθορίζει παιδιά που είναι τώρα 3, 4 ή 5 χρονών που δεν γνωρίζουν άλλο τρόπο? Αυτό είναι η ανησυχία. Ας δούμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε πλέον τελευταία γενιά, είπαμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να κάτσω το βράδυ να τους ακούω εδώ να διαλέγονται. Θα ήθελα να κλείσουμε για να φτάσουμε και στο 2ωρο περίπου που είχαμε έτσι προγραμματίσει.
με μια ερώτηση από μια φίλη από Αμερική, η οποία μου είπε ότι αφού θα έχεις την ευκαιρία να είσαι ανάμεσα σε τόσο αξιόλογους ανθρώπους, ρώτησε τους για τους ίδιους σε σχέση με το θέμα, δηλαδή πώς οι ίδιοι προετοιμάζονται για αυτή την εποχή, η οποία ουσιαστικά είναι ότι αυτό που είχαμε διαβάσει μαζί με αυτή τη φίλη είναι ότι έχουμε το λεγόμενο DPU, Die Progress Unit κατά Κουρζέι, ότι η πρόοδος ενός αιώνα, όλη τον 20ο αιώνα, έχει γίνει από το 2000 μέχρι το 2014, η ίδια πρόοδος θα γίνει από το 2014 μέχρι το 2021 και θα ζούμε ουσιαστικά σε μια εποχή που κάθε... Εμείς θα ζήσουμε μια εποχή που κάθε δύο χρόνια περίπου θα ζήσει έναν αποφασιστικό, ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Το DPU είναι μια μονάδα φαντασιακή μέτρησης που λέει ότι αν βάλεις έναν άνθρωπο του 1950 στο 2014, στο 2001, θα πεθάνει από το σοκ που θα πάθει, αλλά να τον βάλεις αμέσως, πώς να έχει περάσει όλη τη μετάβαση των αιώνων. Το ίδιο από το 2001 στο 20 θα πάθει το ίδιο σοκ που θεωρητικά θα πεθάνει. Και φτάνουμε στο σημείο που κάθε μήνα, κάθε μέρα, θα ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Εσείς, η ερώτηση είναι, ο Θεοφάνης Στάσης και ο Μιχάλης Πλέτσας, πώς προετοιμάζετε τον εαυτό σας στην καθημερινότητά τους, και όχι ως φιλόσοφος, όχι ως επιστήμονας, πώς βλέπετε τον εαυτό σας το 2030, πώς τον προετοιμάζετε, τι εφόδιο. Το έδωσε σε μένα για να αφήσει το Μιχάλη να κλείσει πιο αισιόδοξο. Το 2030 εγώ θα είμαι, υπολογίσω λίγο σύντομα, 18, 12, εντάξει, 50 χρόνια. Καλά θα είμαι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι φοβάμαι το γύρας υπό την έννοια όχι μόνο της βιολογικής φθοράς και αφήνω στην άκρη τις δυνατότητες ενδυνάμωσης, εάν θα υπάρχουν νομπότς τα οποία θα μπορώ να τα κάνω ένεση, αν θα έχω πρόσβαση λόγω οικονομικής επιφάνειας σε αυτά, ούτως να μπορώ να παρατείνω το προσδόκιμο, μας θα αφήσω αυτά στην άκρη προς το παρόν. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι εάν ήδη τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές μου, αισθάνομαι πράγμα που περίμενα να μου συμβεί σε 10 χρόνια, μία σχετική απόσταση, δηλαδή υπάρχουν πράγματα και κώδικες τα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση στους φοιτητές μου, δηλαδή μου στέλνουν τζιπς, μου στέλνουν email τα οποία πρέπει να τα αποκωδικοποιήσω με προσπάθεια. Εάν αυτό μου συμβαίνει τώρα, τι θα μου συμβεί σε 10 ή σε 20 χρόνια, δηλαδή σε ένα απεσιόδοξο σενάριο, για να δώσω στο Μιχάλη το απεσιόδοξο από ό,τι φαντάζομαι, με βλέπω ως έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος θα επιμένει να γράφει βιβλία σε έναν κόσμο όπου βιβλία δεν θα διαβάζονται, όπου θα βλέπουν βίντεο, όπου θα αγαπά να συζητά, σε έναν κόσμο όπου θα ανταλλάσσουν φωτογραφίες και όπου τα gadget που θα χρησιμοποιούν θα μου είναι ακατανόητα αλλά ακόμη και αδιάφορα, με αποτέλεσμα να διάβω τον βίο μου σχετικός αόρατος και περιθωριακός με 2-3 ομιλίκους ελπίζω σε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα με παιδιά. Αυτό είναι το δικό μου απεσιόδοξο σενάριο, για να δώσω το λόγο στον Μιχάλη για ένα πιο αισιόδοξο, ελπίζω, Μιχάλη σενάριο. Εγώ σε 10 χρόνια από τώρα πιστεύω ότι αν πάρουμε την αφετηρία μας από τον Κουρτσβάη, θα πρέπει να είμαι σε ένα σκάφος στο Αιγαίο κάπου, να κάνω βόλτες και να προωθώ φιλοζωική δραστηριότητα, έτσι ώστε οι μηχανές που θα έρθουν και θα είναι πιο έξυπνες από μένα να με έχουν σαν κατοικίδιο και όχι σαν υπόσιτο ζώο. Θα έχω γίνει και φυτοφάρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.